Τρίτη 13 Δεκεμβρίου και μαζί μας σήμερα στο Ρικένα σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης βρίσκεται ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργος Λυλίκας. Με τον Κυπριακό ωστόσο να είναι το θέμα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα την τελευταία περίοδο, ο Γιώργος Λυλίκας έρχεται στο στούντιο της εκπομπής μας και ανάμεσα σε άλλα καταθέτει και τις θέσεις του για το εθνικό μας ζήτημα εν ώψη και του νέου γύρου διαπραγμάτευσης για το Κυπριακό που θα πραγματοποιηθεί στη Γενέβη. Την ίδια στιγμή απαντά και στα δικά σας ερωτήματα. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Μέσα στα πλαίσια παρουσίασης όλων των πολιτικών αρχηγών, σήμερα μαζί μας ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, κύριος Γιώργος Λυλίκας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Λυλίκα, που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, είναι μέρες πολύ έτσι σοβαρές για όλους μας, με την έννοια του ότι διακυβεύεται το μέλλον και η αξία και η ουσία της υπόστασής μας ως Κύπρος. Θα ήθελα να σας ακούσω έτσι στην πρώτη σας, στο πρώτο πλαίσιο που θα θέλατε να δίνατε σε αυτή την συζήτηση και βεβαίως πάντα με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις, τις παρεμβάσεις των τηλεθεατών μας που θα θελήσουν να θέσουν τις απόψεις τους και τις ερωτήσεις τους σε εσάς. Σας ακούμε. Νομίζω ότι έχετε πει πολύ σωστά ότι είναι κρίσιμες οι στιγμές. Είναι κρίσιμες οι στιγμές γιατί βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι, πάμε σε μια διάσκεψη, σε μια κορύφωση θα έλεγα του διαδικασίου. Και είναι κάτι το οποίο επιδίωκε ενδιακαώς ο Ερντογάν για τους δικούς του λόγους. Και δυστυχώς πολύ φοβάμαι ότι οι προϋποθέσεις και το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα διεξαχθούν, το πλαίσιο που θα διεξαχθεί αυτή η διάσκεψη, δεν είναι ευνοϊκό για να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα. Και όταν λέω θετικό αποτέλεσμα. Ποιο είναι αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Το θετικό για σας αποτέλεσμα. Το θετικό αποτέλεσμα είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα οδηγεί σε μια δίκαιη λύση που δεν θα αδικεί κανένα, ούτε τους Τουρκοκύπριους ούτε τους Ελληνοκύπριους, για να είναι και βιώσιμη αυτή η λύση. Γιατί, το δίκαιο. Γιατί δεν υπάρχει, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχει άδικη λύση που είναι βιώσιμη. Ποτέ το άδικο δεν επιβίωσε. Το άδικο πάντα θα αμφισβητηθεί από τον αδικούμενο. Μάλιστα. Άρα, για να είναι βιώσιμη μια λύση, πρέπει να είναι δίκαιη. Θα ήθελα να δούμε το περιεχόμενο αυτής της δίκαιης λύσης. Διότι έχει βγει προς τα έξω ότι είστε, που δεν μας αρέσουν οι χαρακτηρισμοί, εντός εισαγωγικών πάντα, απορριπτικοί σε αυτό που ήταν μέχρι στιγμής το εθνικό βάδισμα, ο εθνικός στόχος. Κοιτάξτε, αν αρχίσουμε να μιλούμε με χαρακτηρισμούς, ξέρετε, στη ζωή όλα πάνε σε ζευγάρια. Το μαύρο με το άσπρο, η μέρα με τη νύχτα, η απορριπτική. Γι' αυτό είπα και υπερτόνισα ότι μας. Η απορριπτική είπαμε τους ενδοτικούς. Ναι. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τέτοιους όρους. Το να διεκδικεί κάποιος το δίκαιο είναι ότι πιο φυσιολογικό πράγμα. Ποιο είναι το η πρόοδος της ανθρωπότητας επιτεύχθηκε γιατί οι άνθρωποι, οι κοινωνίες και οι λαοί διεκδικούσαν το δίκαιο. Διαφορετικά θα είμαστε στο μεσαίωνα. Θα αναφερθώ τώρα σε αυτή τη δική σας θέση. Η λαή, συνέχισε ο κύριος Λυλίκας, έχει σαν ποτάμια αίματος για να κερδίσουν τη δημοκρατία και την ελευθερία, προσθέτοντας πως για μας η ελευθερία, η δημοκρατία και η δικαιοσύνη παραμένουν ιδανικά στα οποία αξίζει να πιστεύουμε και για τα οποία αξίζει να αγωνιζόμαστε και να θυσιαζόμαστε αν χρειαστεί. Δηλαδή αυτό το δίκαιο θα ήθελα να μου δώσετε το περιεχόμενο του, γιατί έχω την αίσθηση ότι όλοι για αυτό το δίκαιο αγωνιζόμαστε. Ποια είναι η διαφοροποίηση δική σας, του κόμματός σας, της δικής σας θέσης. Το δίκαιο έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν θα το ορίσω. Έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Δίκαιο είναι να εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο, να εφαρμοστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό μας λέτε ότι θα εφαρμοστεί. Όχι, δεν μας λένε αυτό. Αυτό ακούσαμε χτες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και είπε πολύ συγκεκριμένα στον Γιάννη τον Καρεκλά ότι δεν τίθεται θέμα να μην εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο στο λόγο στην Κύπρο. Σας λέω ότι ανέφερε. Ασφαλώς, ο κύριος Αναστασιάδης λέει διάφορα. Και ξέρετε, κάθε φορά που ακούω τον κύριο Αναστασιάδη, την επόμενη ή κάποτε και την ίδια ημέρα, ακούω τον κύριο Ακιντζή να λέει το αντίθετο. Και υποτίθεται έχουν συμφωνήσει. Μας είπαν ότι συμφώνησαν να εφαρμοστούν το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Να εφαρμοστούν οι τέσσερις βασικές ελευθερίες και τώρα μαθαίνουν, ο κύριος Ακιντζή το διαφυσβήτησε, ο κύριος Αναστασιάδης επέμενε και μαθαίνουμε από τον κύριο Αναστασιάδη ότι μόνιμη κατοικία, δικαίωμα μόνιμης κατοικίας θα έχει μόνο το 20% του ποσοστού του πληθυσμού της κάθε κοινότητας ή του κάθε δήμου. Αυτό που λέτε και χθες, σας αναφέρω, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά για μην μείνει ανακρίβεια, είναι ότι το 20% θα δικαιούται να ψηφίζει. Όχι, λυπούμε πάρα πολύ. Υπάρχουν πρακτικά ευτυχώς στενογραφημένα και προκαλώ το Προεδρικό, για να μην τα δημοσιεύσω εγώ, να τα δημοσιεύσω το Προεδρικό. Το ήγηρα και στην τελευταία συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου να μας πει γιατί μετακινήθηκε ο κύριος Αναστασιάδης από μια συμφωνία που έκανε με τον κύριο Ακιντζή που έλεγε ότι
θα έχουν δικαίωμα εγκατάστασης και ιδιοκτησίας όλοι, ανεξαίρετα οι Κύπροι, σε οποιαδήποτε γωνιά της Κύπρου. Και για να διασφαλιστεί ότι οι Τουρκοκύπροι θα διοικούν το τουρκοκυπριακό συνιστό κρατήδιο, είχε συμφωνήσει ο κ. Αναστασιάδης, όπως ουσιαστικά περιορίσουμε τις δημοκρατικές ελευθερίες των Ελληνοκυπρίων. Δηλαδή, η ψήφος των Ελληνοκυπρίων να μετρά για το 20% της ψήφου των Τουρκοκυπρίων στο τουρκοκυπριακό συνιστό κράτος. Αυτό και αυτή, σήμερα. Αυτός υποτίθεται ο συμβιβασμός έγινε για να δικαιούνται και οι πρόσφυγες όλοι να επιστρέψουν, αλλά και όσοι Ελληνοκύπροι άλλοι ήθελαν να εγκατασταθούν στο τουρκοκυπριακό συνιστό κρατήδιο. Στο τελευταίο Εθνικό Συμβούλιο, επειδή στην κατηδία συνάντηση αυτό μας είπε, το επανέφερα στο τελευταίο Εθνικό Συμβούλιο. Και μας είπε ότι ναι, δικαίωμα μόνιμης κατοικίας θα δικαιούνται μόνο 20%. Αυτό απερίφθη χτες μέσα από τη συγκεκριμένη συνέντευξη. Δημόσια. Σας το λέω δηλαδή δημόσια, και το αναφέρω. Δημόσια μας είπε ο κ. Αναστασιάδης κατοχυρώθηκε και η συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι. Αυτό πέρανε, και εξακολουθεί να να το λέει. Και ο κ. Ακιντζή μας λέει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα μετατραπεί σε ελληνοκυπριακό συνιστό κρατήδιο. Θα σας ρωτήσω κάτι. Αυτό που ακούμε είναι αυτό που είναι η τουρκική πλευρά? Όχι. Δηλαδή, εσείς λέτε τώρα, μεταδίδετε την τουρκική πλευρά, που είναι η φόβη μας βεβαίως, απέναντι στις διαπραγματεύσεις. Είναι μια απειλή αυτό το οποίο ισχυρίζεται η τουρκική πλευρά. Αλλά γι' αυτό δεν γίνονται συνομιλίες. Ναι, εμείς αυτό δεν πρέπει να ακούμε τη δική μας την πλευρά, να στοχεύουμε σε αυτό που είναι η δική μας άποψη. Εμείς επιδιώκουμε και πρέπει να επιδιώκουμε αυτό που θεωρούμε δίκαιο έτσι, και σωστό. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ναι, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν μπορώ να παραγνωρίζω αυτά που λέει η δημόσια ο κ. Ακιντζή, διότι τα είδα να επαληθεύονται. Ναι, αλλά γι' αυτό γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Αυτό τουλάχιστον ξέρουμε. Ασφαλώς. Οι διαπραγματεύσεις όμως. Ο Κιντζή θα πει ότι δεν θα δώσει πίσω την μόρφου για δικούς του λόγους και για δικούς του τρόπους. Μα δεν πρέπει να το κρύψει. Ας πούμε, θα τη δώσει. Ας πούμε, θα το πει. Κάποια στιγμή το είπε. Εμείς είπαμε ότι διεκδικούμε την μόρφου. Δηλαδή, τι θα ακούσουμε, τι ακούμε. Θα σας πω κάτι πολύ πιο απλό για να ξέρουν και οι τηλεθεατές τι μας περιμένει. Να μην συζητούμε έτσι άσκοπα. Στις 12 του Γενάρη θα γίνει διάσκεψη στη Γενέβη. Ο κύριος Ακιντζή λέει δεν θα είναι παρούσα η Κυπριακή Δημοκρατία. Και ο κύριος Αναστασιάδης λέει προσπαθώ να είναι. Στην αρχή μας έλεγε θα είναι. Την πρώτη μέρα μετά το δείπνο το περίφημο μας έλεγε θα είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Μετά την επιμονή του κύριου Ακιντζή, και δυστυχώς ο κύριος Ακιντζή επικαλείται την ανακοίνωση των ΗΕ, τώρα μας λέει ο κύριος Αναστασιάδης προσπαθώ να είναι. Εντάξει. Εγώ σας λέω θα φανεί ποιος από τους δύο θα επιβάλλει την άποψή του. Και εγώ σας λέω δυστυχώς, διότι θα είναι τραγική εξέλιξη, διότι αφορά την επιβίωση του κράτους μας, θα είναι η άποψη του κ. Ακιντζή που θα επιβληθεί. Λοιπόν, κατά συνέπεια, δεν έχει σημασία αν θα λέμε Α εμείς και Β η τουρκική πλευρά. Γι' αυτό και ζητούμε από τον Πρόεδρο να μας δώσει τα κείμενα στα οποία διατυπώθηκαν οι συγκλήσεις. Μάλιστα. Έχει σημασία. Εάν συμφωνήθηκε ότι θα συνεχίσει η Κυπριακή Δημοκρατία και δεν ισχύει αυτό που λέει ο κ. Ακιντζή ότι θα γίνουμε ελληνοκυπριακό σύστημα κρατηδίων, να μας δώσουν το κείμενο να δούμε πώς διατυπώθηκε. Είναι με τις ασάφειες που θα προχωρούμε. Αντιλαμβάνεται κανείς αυτό το οποίο διεκδικά το Εθνικό Συμβούλιο? Βεβαίως οφείλω να αντιπαραθέσω ότι ναι, είχαμε και χθες πάλι στη συγκεκριμένη εκπομπή τη διαβεβαίωση ότι δεν τίθεται θέμα να μην παρευρεθεί η Κυπριακή Δημοκρατία και δεν τίθεται θέμα να είναι αυτή η λύση του ότι των αντίον η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρά και γίνεται Κυπριακή Ομοσπονδία, παραμένει μέλος και μέρος όλων αυτών των διεθνών οργανισμών μέσα από τις οποίες και μέσα από τους οποίους κατοχυρώνεται. Ξέρετε πόσα κράτη διαλύθηκαν πάρω τη Ιουγκοσλαβία, να θυμηθούμε τη Σοβιετική Ένωση. Διαλύθηκαν και προέκυψαν, και χρησιμοποιώ το ρήμα που χρησιμοποιείται στο κοινό ανακοινωθεί Αναστασιάδη Αρούγλου. Προέκυψαν, λέει, θα προκύψει, λέει, το νέο κράτος. Προέκυψαν στη Ιουγκοσλαβία 7 κράτη. Κανέναν τους δεν επιβάλλει τη συνάνταχτη στα Ηνωμένα Έθνη, ούτε στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το ίδιο και η Σοβιετική Ένωση. Γιατί? Βρέθηκαν αυτόματα. Γιατί βρέθηκαν αυτόματα? Μπορεί κάποιο να πει ότι το Κόσοβο είναι η συνέχεια της Ιουγκοσλαβίας? Όχι. Κρίθηκαν από το Διεθνές Δίκαιο ως διάδοχα κράτη. Και τα διάδοχα κράτη είναι όπως τους κληρονόμους μιας οικογένειας. Κληρονόμησαν τη θέση στους διεθνείς οργανισμούς που είχε το προηγούμενο κράτος, κληρονόμησαν και τα χρέη και τα καταμοιράστηκαν μεταξύ τους, κληρονόμησαν και τον πλούτο. Το χρυσάφι είναι ότι άλλο πλούτο είχε το κράτος εκείνο. Κατά συνέπεια, το ότι θα είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Ηνωμένα Έθνη δεν είναι απόδειξη. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και ο κύριος Πολυβίου που είναι στη διαπραγματευτική ομάδα του κυρίου Αναστασιάδη. Δεν είναι αρκετό να κατοχυρώσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Και εξάλλου ο κύριος Ακιντζή δυστυχώς επιμένει στη μετατροπή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ελληνοκυπριακό συνιστό κρατήδιο. Κάτι που φαίνεται ότι η δική μας η πλευρά φαίνεται ότι το δέχτηκε. Θα σας πω δύο περιστατικά.
δύο περιστατικά επί της ουσίας. Αυτό το λέτε εσείς ότι το αποδέχτηκε. Όχι, θα σας δώσω δύο περιστατικά συγκεκριμένα. Είχαμε γραμμισμένη δήλωση του Προέδρου ότι δεν υπήρξε τέτοια. Εσείς λέτε για τις δηλώσεις. Οι δηλώσεις, ξέρετε, δεν μέτρουν. Πραγματικά δεν μέτρουν. Είναι λόγια του αέρα οι δηλώσεις. Είστε τόσο εκείνα που μέτρουν, διότι ξέρω, εκείνα κυνηγός των Κυπριακών. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, όχι ρομαντικοί στο Κυπριακό. Ο ρεαλισμός ποιος είναι στην Ο κύριος Αναστασιάδης λέει ότι θα συνεχίσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Στην υπεπιτροπή που έγινε για να μας εξηγήσουν τα οικονομικά της λύσης, τι συμφωνήθηκε με τους εμπειρογνώμονες και το διαπραγματευτή, στην ερώτηση μου τι θα γίνει με το χρέος του ψευδοκράτους στα 15 δις προς την Τουρκία, η πρώτη απάντηση ήταν ότι δεν δεχόμαστε να το πληρώσουμε και το ξεκαθαρίσαμε. Και στη συνέχεια μας είπαν ότι τα δύο συνιστώντα κρατήδια θα αποπληρώσουν το χρέος του, το καθένα το δικό του χρέος, το οποίο έκανε και υποφελήθηκε το ίδιο. Και εγώ ρώτησα, μα ξέρω μόνο έναν που θα μετατραπεί σε κρατήδιο στην Κύπρο. Οι Ελληνοκύπροι έχουν κάποιον κρατήδιο το οποίο έκανε χρέη και θα αποπληρώσουν οι Ελληνοκύπροι. Προφανώς θεωρούν την Κυπριακή Δημοκρατία ότι είναι το ελληνοκυπριακό κρατήδιο και το αποδέχτηκε η πλευρά μας για να αποπληρώσουν οι Ελληνοκύπροι μόνοι τους τα 20 δις. Το ίδιο μας υπόθηκε και στην απάντηση από τον πρόεδρο, τον κύριο Αναστασιάδη, όχι άλλον. Όταν ρώτησα, όταν επέμενα στη θέση μου μάλλον, όπως υπάρξει ημερομηνία έναρξης ισχύως της συμφωνίας. Αφού λένε οι Τούρκοι ότι έχουν πρόβλημα πρακτικό να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα, ή υπάρχει πρακτικό πρόβλημα να μας δώσουν την μόρφου από την πρώτη ημέρα, αν θα μας την επιστρέψουν την μόρφου, μπορεί να μπει μια ημερομηνία έναρξης ισχύως. Για παράδειγμα, πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται να φύγουν όλοι οι Τούρκοι στρατιώτες, 3 μήνες, 6 μήνες. Αυτό είναι που θα γίνει τώρα, θα τεθεί τώρα. Όχι, επειδή εμείς το βάλαμε, ναι. Η απάντηση του Προέδρου, και είπα, λύει και άλλα προβλήματα του είπα, πέραν από την αποχώρηση των στρατευμάτων, το να υπάρχει ημερομηνία έναρξης ισχύως της συμφωνίας. Μας επιτρέπει και εμάς να κάνουμε το ελληνοκυπριακό συνιστό κρατήδιο. Οι Τουρκοκύπροι έχουν το παράνομο ψευδοκράτος, το οποίο την επόμενη της λύσης όμως θα νομιμοποιηθεί. Και είναι εκεί με τις δομές του, τις υπηρεσίες του. Εμείς πότε θα προλάβουμε να κάνουμε το δικό μας ελληνοκυπριακό κρατήδιο, συνιστό κρατήδιο? Σε μια νύχτα? Είναι αδύνατο. Και η απάντηση του Προέδρου ήταν ότι το έχουμε. Δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία θα θεωρηθεί ως το ελληνοκυπριακό συνιστό κρατήδιο. Συγγνώμη, εγώ δεν είναι αυτά που έχω υπόψη μου. Θα δώσω το λόγο τώρα στους τηλεθεατές. Γνωρίζω ότι μιλούμε για επανένωση της Κύπρου μέσα από το ευρωπαϊκό κεκτημένο με τις ευρωπαϊκές ελευθερίες και ότι αυτά τα δύο, ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή, θα πρόκειται για διοίκηση. Προχωράτε σε νομικούς όρους και μιλάτε με πράγματα ότι ήταν κρατήδιο. Όχι, κρατήδιο λέτε. Ότι το είδε ο πρόεδρος ως κρατήδιο. Εγώ το λέω. Και αναφέρθηκε ως κρατήδιο. Μα δεν έχει σημασία. Ας το πω πολιτεία, θέλετε. Τι σημαίνει η Κυπριακή Δημοκρατία να μετατραπεί σε ελληνοκυπριακή συνιστό σαν πολιτεία? Μα αντιλαμβάνουμε τι εννοείται, αλλά. Σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο συνεταιριστικό κράτος. Λοιπόν, και αν αυτό καταρρεύσει, τότε θα μείνουμε όπως τους Παλαιστίνιους. Αντιλαμβανόμαστε αυτό. Θα μείνουμε όπως τους Παλαιστίνιους και εμείς να αναζητούμε κράτος. Είναι αυτοί οι φόβοι και αυτές οι κόκκινες γραμμές που αναφέρεται μέσα από δικές σας διαβουλεύσεις μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ας ακούσουμε και τον κόσμο και θα πάμε και σε αυτό που είναι προς το τέλος, το εφικτό και το που θα έπρεπε να είχαμε στοχεύσει ή που θεωρείτε ότι μπορούμε ακόμα να στοχεύσουμε. Κύριε Παναγιώτη, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Πιο δυνατά να ακούμε ναι, τη φωνή σας. Γεια σας, κύριε Παναγιώτη, ερώτησή σας. Λοιπόν, κυρία Ρίδα, θέλω να με αφήσεις να τα πω κι εγώ, όπως τα είπε ο κύριος Λιλίγας, λίγο χρόνο. Εντάξει, λοιπόν, ο κύριος Λιλίκας. Ναι, να πω γρήγορα. Λίγο γρήγορα, ναι, παρακαλώ. Εγώ δεν είμαι πολιτικός, κύριε Λιλίκα, αλλά αντιλαμβάνομαι πλήρως τον πρόεδρο τι λέει. Εσείς δεν το αντιλαμβάνεστε, πιστεύω, διότι δεν ξέρω σε ποια κύματα κινείστε. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι εάν η πολιτική δεν συμπεριλαμβάνονται τα 42 χρόνια που επίαση και συζητούμε, κύριε Λιλίκα, που έπρεπε να ξεκινάτε με τούτον, ότι περάσαν ήδη 42 χρόνια. Και εγώ θέλω να πάει και η Ζερίνια, όλοι πίσω. Τι είναι εφικτό, να με συζητούμε τι είναι εφικτό. Όχι να αλλάξουμε πολιτικές, όπως ξεκινά το κόμμα σας, αλλάξε τελείως πολιτική είναι εσείς. Δηλαδή τη μη λύση. Όταν έβαλαμε ορισμένα κάτω, που είπαμε να συζητούμε να δεν κυρίζονται τούτο, συνομιλίες δεν υπήρχαν, κύριε Λιλίκα. Νομίζω είσαστε στην Κύπρο, ξέρετε τα. Λοιπόν, και θέλω να πω και κάτι άλλο. Όταν ο Τάος Παπαδόπουλος, που είσαστε δίπλα του, δέχεται την επιδιαιτησία, που ήταν το χειρότερο, η λύση ήταν να μας τη δώσουν οι ξένοι, ενώ ο πρόεδρος λαλεί σας ότι δεν θα δεχτώ να φέρω του τη λύση.
Ο άλλος εδέχτηκε τζεφερέντη και έκλε να με την περάσω. Αν είσαι πολιτικός έπρεπε να είναι απορρίψει την λύση και να χτυπωθεί γιατί να αναβλάβει την ευθύνη εκείνος, όπως λέει τούτος ο πρόεδρος. Λοιπόν, κάτι άλλο να πω. Είπε λεψές, εγώ παρακολούθησα τα όλα. Εσείς μπορεί να παρακολουθήσετε, αλλά τα αντιληφθήκετε διαφορετικά. Λοιπόν, κάνετε όλοι οι πολιτικοί που σας τρώπουν στην αντίθετη και ξεκινάτε με τα τουρκικά προπαγάνδα που κάνουν από εκεί. Λοιπόν, δεν θα σας απλώσει ο πρόεδρος όλα τα δεδομένα για μέ, για να φανούσει και να μην μπορούμε να διεκδικούμε. Όταν διεκδικάς, εγώ που δεν είμαι πολιτικός, ξέρω ότι ζητάς και λαλείς θέλω 90. Αλλά μπορεί να ζητάς το 70. Κύριε Παναγιώτη, λοιπόν, μου πρέπει να επισπεύσουμε γιατί είναι πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Να πω άλλο κάτι. Ναι. Πολύ σύντομα, παρακαλώ. Λοιπόν, και όταν ανίασαν τα οδοφράγματα που ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία στην Κύπρο και τον καιρό να λύσουμε το Κυπριακό, νομίζω ο νους μας ήταν αλλού σου όλους τους πολιτικούς. Εγώ είμαι πολιτικός και δεν έχω καμία ευθύνη. Ευθύνη έχω για τούτα που ακούω, που δεν συμφωνήσατε ποτέ σε μια λύση του Κυπριακού. Μια γραμμή όλα τα κόμματα. Αλλά όπου υπάρχουν πολλοί πιατινοί, αρχή να ξημερώσει. Λοιπόν, λαλή παροιμία. Θα πάω και ευχαριστώ στην κυρία Γεωργίου. Θα απαντήσετε μετά πολύ σύντομα για όλες τις ερωτήσεις. Τρεις ερωτήσεις. Ναι, εντάξει, μπορεί μερικές να επαναληφθούν από άλλους τηλεθεατές. Εγώ θα παρακαλέσω όλους να είναι λίγο πιο σύντομοι. Κυρία Γεωργίου. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ είμαι μια γριά 84 χρονών και έζησα από μικρή το Κυπριακό σε όλα τα σημεία. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να υποβάλω δύο ερωτήσεις στον κύριο Λιλίκα. Σας ακούει. Υπήρξε υπουργός των εξωτερικών όταν ήταν πρόεδρος ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος. Τι τον έκανε να διαφωνήσει μαζί του και να αποχωρήσει από την συνασπισμό τότε που ήταν με τον κύριο Τάσο Παπαδόπουλο. Τι επρόσφερε σαν υπουργός εξωτερικό για το Κυπριακό. Και δεύτερο, θα του πω 5 σημεία και θέλω να μου πει σε ποια από όλα αυτά τα σημεία βρίσκει έστω και την παραμικρή ευθύνη στον αείμνηστο πρόεδρο Μακάριο. Αρχίσαμε τον αγώνα χωρίς τη σύμφωνο γνώμη της Ελλάδος και όταν μας είπαν ο πρωθυπουργός τότε της Ελλάδος μη μακαριότατε, μην κάνετε αυτόν τον αγώνα. Το φοβέρισε ότι θα τον καταγγείλει ως ανθέληνα. Δεύτερο, υπέγραψε τις συμφωνίες της διρύχης. Τρίτο, τις ανέτρεψε τις συμφωνίες της διρύχης μέσα σε 3 χρόνια. Τέταρτο, παρόλο ότι ήξερε ότι θα γίνει πραξικόπημα και παρόλο ότι ειδοποιήθηκε μέρες πριν να γίνει το πραξικόπημα, δεν το αντέκοψε και όταν έγινε το πραξικόπημα, αντί να σταματήσει για το καλό της Κύπρου όλης να παραιτηθεί, για το καλό της Κύπρου, προτίμησε να πάει να καταγγείλει εισβολή της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Πέστε μου, κυρία Λιλίκα, σας παρακαλώ, αν έχει ο Μακαριότατος κάποια ευθύνη στο κατάντημα του Κυπριακού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Γεωργίου. Και ο κύριος Αυγουστή, και θα αρχίσουμε να απαντούμε. Κύριε Αυγουστή, εσείς. Κύριε Λίδα, σας χαιρετώ. Χαιρετώ τον έντιμο πολιτικό κύριο Γιώργο Λιλίκα. Να είστε καλά. Επιθυμία του κυπριακού λαού, της πλειοψηφίας, θέλουμε αυτή τη φορά να 76%, θα προσπαθούμε να αρθεί γύρω στο 80% να απορρίψουμε αυτή τη ζωνική, συγκοινωνική, εκτροματική νομοσπονδία. Δεν έχει τίποτε το καλό. Εγώ να θυμίζω τον κυπριακό λαό για 42 χρόνια μαθελέας. Επιστροφή των προσφύγων στα θεστία τους, να φύγουν οι έπικοι, να φύγουν
ο Ατσίλας να φύγει ο στρατός, ο πρωθυπουργός στρατός. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν παραμονή 120.000 επίκων, παραμονή του στρατού να φύγει μετά από 15 χρόνια. Και αυτά τα πράγματα και επιστροφή 60-50. Συγγνώμη, κύριε Αυγουστή, εδώ θα έχω μία δική μου ένσταση. Αυτά που λέτε είναι οι τουρκικές θέσεις. Ακόμα δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Ακόμα δεν ξέρουμε ούτε αν θα παραμείνει ο τουρκικός στρατός. Τους προηγούμενους δεν διακόψατε που έλεγαν ένα σωρό ανακρίβειες. Θα μείνει δηλαδή ο τουρκικός στρατός 15 χρόνια. Σας λέει ότι ζητάει η Τουρκία, αλλά δεν διακόψατε τους άλλους ακροατές. Το είπατε πολύ ωραία, να μην αφήνουμε ανακρίβειες στον αέρα. Θέλετε να μένουν ανακρίβειες στον αέρα. Θα απαντήσω, εγώ δεν θα αφήσω ανακρίβειες. Συγγνώμη, δεν θεωρείτε ότι είναι σωστό οι ανακρίβειες να περνούν οι τουρκικές θέσεις ως δικές μας? Η προηγούμενη τηλεφωνήτρια είπε ότι διαφώνησα με τον Παπαδόπουλο και απεχώρησα. Και δεν της είπατε ότι δεν διαφώνησα με τον Παπαδόπουλο και απεχώρησα? Αυτό είναι προσωπική δική σας ερώτηση. Αλλά όταν τίθενται ανακρίβειες για το τι έχουμε αποδεχτεί, οφείλω ως δημοσιογράφος να κρατήσω το τιμόνι της εκπομπής, δεν νομίζετε? Κυρία Λίδα, εσύ να ακούσετε, κυρία Λίδα, ότι δεν έχετε την εκπεριστροφή προεδρίας. Θα απαντήσω ότι όλα είναι στο τραπέζι των συνομιλιών. Όχι, εμείς δεν έχουμε εμπιστοσύνη, διότι ο πρόεδρος μας αναλύει στο Εθνικό Συμβούλιο και μόλις πει και είναι στον... Ωραία, αυτό είναι η θέση σας. Λέει άλλα, λέει θα πάει στον Μπελεράν, πάει τώρα να πάει να κάνει την 11η, χειρότερη από τις άλλες φορές. Ο κόσμος, καλό τον κυπριακό λαό, εσκοδοθήκαν οι παππούδες μας να έχουν μια κυπριακή δημοκρατία. Το 55-59 θα την κρατήσουμε, διότι είναι όπλο μας. Βάζει το βέτο στην Τουρκία των 85 εκατομμύριων και τη διάρκεια που δεν πήγαινε στους όρους, κυρία Τουρκία, δεν έχει θέση στην Ευρώπη. Αυτή είναι η δύναμη στην κυπριακή δημοκρατία. Δεν θέλω να πάω δικά μου κρατήριων, όπως Πονδία, Ψιλοποκίνο, Ψιλοποκίνο. Αυτό είναι η θέση σας, είναι δεύτερο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσει ο κύριος Λιλίκας. Θέλετε να αρχίσετε από το τέλος, από την αρχή, από πού θέλετε? Ο τελευταίος έκανε μια τοποθέτηση, δεν έχω τίποτε να προσθέσω εγώ. Ίσως το θα έλεγα το πιο αξιοσημείωτο είναι όντως η επικία και υπάρχει ένα σοβαρότατο κατά την άποψή μου ζήτημα. Φαίνεται ότι έχουμε αποδεχτεί να μείνουν 130.000 επικοί και αυτό θα λιώσει δημογραφικά το χαρακτήρα της Κύπρου. Θα είναι σε βάρος και των Τουρκοκύπριων, όχι μόνο των Ελληνοκυπρίων, διότι θα είναι και μειοψηφία οι Τουρκοκύπροι ήδη. Από εκεί και πέρα θα έρθω στην κυρία είναι Γεωργίου. Είναι σίγουρο αυτό, κύριε Λίκα, δηλαδή το γνωρίζετε σίγουρα ή ακόμα υπάρχει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων? Τουλάχιστον αυτά που γνωρίζω από το Εθνικό Συμβούλιο. Έχει γίνει αποδεκτό από εμάς ότι την πρώτη ημέρα τη λύση θα είναι 220.000 οι Τουρκοκύπροι. Η Στατιστική Υπηρεσία, και έγραψε επιστολή στον Πρόεδρο για αυτό το ζήτημα. Η Στατιστική Υπηρεσία και προχθές πριν μια εβδομάδα ανεξέδωσαν τα νέα στοιχεία, είναι εκτιμά του Τουρκοκύπρου στις 95.000. Εάν αφαιρέσουμε από τι 220 στις 95.000, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι γύρω στις 130.000. Οι έπικοι που θα νομιμοποιηθούν. Η κυρία Γεωργίου, εντάξει, νομίζω έχει μια σοβαρή σύγχυση. Κρίνει, με ρωτά να απαντήσω γιατί διαφώνησα με τον αείμνηστο Τάσο Παπαδόπουλο. Διαχώρησα τη θέση μου και παραιτήθηκα. Δεν διαφώνησα με τον Τάσο Παπαδόπουλο. Παραιτήθηκα για να στηρίξω την υποψηφιότητα του για δεύτερη θητεία του Τάσο Παπαδόπουλου. Κατά συνέπεια. Είχατε αναλάβει και ένα ρόλο, νομίζω. Ναι, εκεί είχα μπει και στο εκλογικό επιτελείο συντονιστή του Τάσο Παπαδόπουλου. Αναφέρθηκε σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τον Μακάριο. Καταρχήν να πω ότι δεν υπάρχει κανένας αλάθαστος πολιτικός, όπως και δεν υπάρχει αλάθαστος άνθρωπος. Οποιοδήποτε εργάζεται θα κάνει και λάθη. Το ζήτημα είναι αν τα λάθη είναι ανθρώπινα ή είναι σκόπιμα. Και δεν μπορώ να επιρρύψω στο Μακάριο οποιαδήποτε σκοπιμότητα σε όποια λάθη έχει υποπέσει κατά τη διάρκεια της θητείας του. Νομίζω ότι η αγάπη που έτρεφε ο λαός απέναντι στο Μακάριο είναι ενδεικτική για τον πατριωτισμό που διακατήχε την πολιτική Μακαρίου. Απαντήσατε. Όσον αφορά τώρα τον κύριο Παναγιώτη, εντάξει, αντί να αντιλαμβάνουμε σωστά τον πρόεδρο και το αντιλαμβάνει το ίδιο, είναι θέμα εκτίμηση. Ας μείνουμε σε αυτά που είναι τα ουσιαστικά ερωτήματα. Είπαν ότι πέρασαν 42 χρόνια και πρέπει να μας προβληματίσει ακριβώς. Εάν δει ο κύριος Παναγιώτης τη στρατηγική που καταθέσαμε ως Συμμαχία Πολιτών πριν από 2 χρόνια στο Εθνικό Συμβούλιο, θα δει ότι αποσκοπούσε ακριβώς το πώς δεν θα αφήσουμε να περάσουν άλλα 42 χρόνια στο Κυπριακό. Διαχρονικά, και αυτό λέμε στη στρατηγική μας, και δεν επιρρύπτουμε στη στρατηγική ευθύνες σε κανέναν, ούτε και επικρίνουμε κανέναν, ακριβώς σε μια προσπάθεια μας να δημιουργηθεί κοινόν έδαφος για να υπάρξει και η αναγκαία ενότητα και ένας συλλογικός προβληματισμός. Μάλιστα, αποφεύγουμε μέσα στο έγγραφο μας, που είναι μεγάλο έγγραφο, 70 σελίδες, δεν κάνουμε ούτε αναφορά σε οποιοδήποτε μοντέλο λύσης του Κυπριακού. Λέμε, ας δούμε ποια ήταν η πολιτική διαχρονικά που εφαρμόσαμε ως ελληνική πλευρά, τι πετύχαμε και πού αποτύχαμε, ποια ήταν η τουρκική πλευρά, τι πέτυχε και τι απέτυχε στην πολιτική της και τι κάνουμε από εδώ και πέρα.
και κάναμε μια προσπάθεια να ξεπεράσουμε, όπως λέμε, ας μην συζητήσουμε το μοντέλο λύσης του Κυπριακού. Ας επιτέλους ως Ελληνοκύπροι συζητήσουμε τι στόχους θέλουμε να πετύχουμε ως Ελληνοκύπροι μέσα από την όποια λύση του Κυπριακού. Και προτείναμε τρεις στόχους εμείς που είπαμε είναι ενδεικτικοί. Εκεί εστιάζουμε την προσοχή μας στο γεγονός ότι η μόνιμη αιτία για τη μη επίλυση του Κυπριακού για μας είναι η τουρκική αντιαλλαξία. Άρα, ενώ όλοι οι πρόεδροι της Δημοκρατίας έκαναν ειλικρινείς προσπάθειες να λύσουν το Κυπριακό, και εμείς λέμε μάλιστα όλοι οι πρόεδροι έκαναν και συμβιβασμούς, υποχωρήσεις, άλλοι μικρές και ασήμαντες, άλλοι μεγάλες και σημαντικές. Όλοι όμως έκαναν. Εν τούτης παρέμεινε άλυτο το Κυπριακό. Γιατί η πολιτική που ακολουθήσαμε δυστυχώς αποδείχτηκε ότι δεν είναι ικανή να κάμψει την τουρκική αντιαλλαξία. Άρα, αν θέλουμε να ανοίξει πραγματικά ο δρόμος για λύση του Κυπριακού, θα πρέπει να δούμε τι άλλη πολιτική μπορούμε να εφαρμόσουμε που να είναι ικανή να κάψει την τουρκική αντιαλλαξία. Και η εμάς, με δύο λόγια, γιατί είναι πολύ ερωτήσεις. Μεγάλη 70 ναι. σελίδες στρατηγική. Όχι, πολύ επιγραμματικά. Εμείς, η φιλοσοφία της πρότασης μας είναι ότι θα πρέπει να καταστήσουμε την κατοχή και τη διχοτόμηση ασύμφορη στην Τουρκία. Μόνο όταν αρχίσει να πληρώνει σημαντικό πολιτικό και οικονομικό κόστος η Τουρκία για την κατοχή και τη διχοτόμηση, θα μπει στον προβληματισμό κατά πόσον τη συμφέρει να συνεχίσει αυτήν την. Με ποιο τρόπο. Αξιοποιώντας κατά κύριο λόγο και τη γεωστρατηγική μας θέση, συνάπτοντας συμμαχίες, ενισχύοντας την Κυπριακή Δημοκρατία και τη θέση μας, αλλά ταυτόχρονα και την ιδιότητα μας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι, παρακαλώ. Που μάλιστα προέκυψε μετά που γράψαμε τη δική μας στρατηγική. Η Ολλανδία έθεσε θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διασυνδεθούν τα κονδύλια που παίρνει και είναι πολλά δισεκατομμύρια που παίρνει κάθε χρόνο η Τουρκία λόγω του μεγέθους της από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την υλοποίηση των υποχρεώσεων της. Να, μια κλασική περίπτωση όπου η Τουρκία δεν υλοποιεί καμιά από τις υποχρεώσεις της αντί της Κυπριακής Δημοκρατίας και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκοπή αυτών των κονδυλίων. Υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα που μπορούμε να πάρουμε. Επειδή υπήρξατε και υπουργός και πρόσφατα, μέχρι πρόσφατα, μέχρι πρότινος. Όλα αυτά. Πριν 11 χρόνια. Υπήρξατε ενεργό μέρος και μέλος της διακυβέρνησης. Όλα αυτά γιατί δεν έγιναν. Όλα αυτά γιατί σταματούσαν ή σταμάτησαν ή δεν ενεργοποιήθηκαν ποτέ. Τόσα πολλά που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει. Καταρχήν να σας πω μια θέση που διέπει τη ζωή μου. Δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε δεν έγινε στο παρελθόν ή παρέλειψε οποιοδήποτε να το κάνει, ακόμα και εγώ αν παρέλειψα, ότι δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει σήμερα. Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε. Λοιπόν, αλλά και ο λόγος, ένας που σας ακούει να μιλάτε, θα λέει, πέρασε ήδη μισό αιώνα σχεδόν. Δεν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και μισό αιώνα. Αναφέρομαι στην ιδιότητα μας ως κράτος μέλος που μας επιτρέπει πριν την ένταξή μας, για να γίνει κατανοητό και στους τελειωτές. Γιατί πρέπει να κατανοήσουμε και τους πρώην πρόεδρους της Δημοκρατίας όλους. Όλοι μέχρι την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχαμε κανέναν πρακτικό, ουσιαστικό, αποτελεσματικό τρόπο να ασκήσουμε πίεση πάνω στην Τουρκία. Ένα είδος όπλο, ας πούμε. Κανέναν όπλο. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό και ήταν σωστή επιλογή, ήταν κάτι που μέσα στις επιτυχίες μας, αν θέλετε, σαν κυπριακός λαός, αποκτήσαμε όπλα και μοχλούς πίεσης που δεν τους είχαμε. Όχι, θα έλεγα κάτι άλλο. Θα έλεγα ότι για μισό αιώνα φαίνεται ότι τα λάθη μας, είτε από αθωότητα, είτε δεν ξέρω κι εγώ από άγνοια, είτε από ενθουσιασμό, είτε από πατριωτισμό, φαίνεται ότι ήταν αλλεπάλληλα. Τουλάχιστον αυτό μας λέτε η πολιτική μας. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι η Τουρκία ήταν και παραμένει αδιάλλαχτη. Δεν πρόκειται να δώσω χωροχάρτη στην Τουρκία για να αναβαθμίσω τα όποια λάθη έγιναν από τη δική μας πλευρά, ότι αυτά ευθύνονται για τη μιλήση στην Κυπριακό. Ένα παράδειγμα, αυτό που είπε η κυρία Γεωργίου, ότι ο Μακάριος, ας πούμε, για μερικούς, ήταν μεγάλο λάθος, διότι έδωσε τα ανάγσματα. Μεταξύ, λέχθηκε από τον κύριο Ρολάνδη χτες ότι δεν ήταν ο ίδιος καν που έγραψε την ομιλία του, ήταν από ένα συνεργάτη του, κατήγγειλε την Ελλάδα ως εισβολέα. Λοιπόν, αυτό για κάποιους είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Θέλετε να πείτε ότι η εισβολή στην Τουρκία, ήθελε να πει η κυρία Γεωργή ότι η εισβολή στην Κύπρο από την Τουρκία έγινε για την ομιλία του Μακαρίου. Δίχως άλλο κανείς δεν το Τουρκία πιστεύει. Η Τουρκία επιχείρησε και το 64 να εισβάλλει στην Κύπρο, τη σταμάτησε ο πρώτος Τζόνσον. Επιχείρησε το 67-68, τη σταμάτησε ο Κρούτσεφ. Άρα δεν κάναμε κανένα λάθος εμείς. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπα ότι κάναμε λάθη. Τα λάθη μας δεν δικαιολογούν με κανέναν τρόπο την εισβολή. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος κάνει μια διάρρηξη αυτοκινήτου να δικαιολογείται η δολοφονία του. Απάνω σε αυτό κανένας δεν διαφωνεί. Όχι, δυστυχώς κάποιοι έχουν δώσει συγχωροχάρτη στην Τουρκία. Μα ποιοι είναι αυτοί? Κάποιοι και αναβαθμίζουν τα δικά μας λάθη σε τέτοιο βαθμό που περίπου καλά να πάθουμε. Και, όχι, και να πάθουμε και χειρότερα. Αυτό δεν το έχω ακούσει λοιπόν, από δημοσιογράφους. Θέλω να ολοκληρώσω τις ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Λοιπόν, άρα εμείς λέμε να καταστήσουμε την κατοχή ασύμφορη. Είπε ο κύριος Παναγιώτης ότι. Για την επιδιαιτησία. Ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Τάσος Παπαδόπουλος Αείμνηστος, αποδέχτηκε την επιδιαιτησία μετά από επιμονή σχεδόν ομόφωνα του Εθνικού Συμβουλίου. Μην το ξεχνούμε αυτό.
τουλάχιστον κάποιοι αρχηγοί κομμάτων το παραδέχτηκαν, και ο κύριος Αναστασιάδης και ο κύριος Χριστόφιας, ότι όντως ήταν όλοι σύμφωνοι. Και τότε αποδείχτηκε ο κύριος Παδόπουλος. Ο οποίος, ο Παδόπουλος, είχε το θάρρος να πει το μία κούλπα του αργότερα. Να διεκδικήσουμε, λέει, και αναφέρθηκε και στα δοφράγματα. Ξέρετε, τα δοφράγματα, έχω και στο βιβλίο μου ολόκληρο κεφάλαιο για τα δοφράγματα. Είχε να είμαι υπουργός εμπορίου τότε. Είπε ότι ήταν μια ευκαιρία λύσης. Έχει δίκιο ο κύριος Παναγιώτης σε αυτόν, ότι έδωσε μια νέα διάσταση στο Κυπριακό, μια νέα πτυχή που δεν την είχαμε προβλέψει, γιατί δεν είναι η Κυπριακή κυβέρνηση που δημιούργησε την γραμμή αντιπαραταξής, είναι η Τουρκία, και είναι ο τουρκικός στρατός που απαγόρευε και στους Ελληνοκύπριους και στους Τουρκοκύπριους να διακινηθούν ελεύθερα στην πατρίδα μας. Και ξαφνικά ο τουρκικός στρατός ανοίγει τα οδοφράγματα. Τότε προσπαθήσαμε, και θα θυμηθείτε, είμαι σίγουρος θα βρείτε και στο ΡΙΚ πάμπολες εικόνες της τηλεόρασης και ρεπορτάζ, να εξαγγείλουμε μια σειρά από μέτρα συνεργασία με τους Τουρκοκύπριους. Και θυμάστε ότι οι Τουρκοκύπριοι ξεκίνησαν να έρχονται μαζικά, να εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές, να επισκέπτουν τα νοσοκομεία μας. Αποδείχτηκε στην πράξη, και αυτό το μήνυμα θέλαμε να το περάσουμε, ότι δεν κινδυνεύουν από τους Ελληνοκύπριους. Αντίθετα, έχουμε κοινά συμφέροντα και μπορούμε να ζήσουμε και να εργαστούμε μαζί, ειρηνικά και χωρίς κανένα πρόβλημα. Και όντως δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Κάναμε και άλλες προσπάθειες να αναπτυχθούν και κοινά οικονομικά συμφέροντα, εμπορικά συμφέροντα. Για παράδειγμα, με τη σύμφωνο γνώμη, να θέλετε, την κατανόηση των Κυπρίων εμπορευόμενων, ως Υπουργός Εμπορίου προσκάλεσα και για πρώτη φορά προσφέραμε χώρο στη Διεθνή Έκθεση σε τουρκοκυπριακές εταιρείες, οι οποίες παρουσίασαν προϊόντα τα οποία παρήγονταν όμως στην Κύπρο. Δεν ήταν εισαγόμενα από την Τουρκία ή από αλλού. Και μάλιστα δεν πλήρωσαν ενίκιο, ούτε και φόρο. Και αυτό, εκεί θέλαμε την κατανόηση και την είχαμε. Δόθηκαν τότε κάποιες. Ναι, δυστυχώς όμως, με την πάροδο των χρόνων, αποδείχτηκε ότι αυτή η διακίνηση δεν μας έφερε πιο κοντά στη λύση όπως περιμέναμε. Πέρασαν από τότε, από το 2003, νομίζω ήταν Απρίλιο του 2003, πέρασαν 13 χρόνια. Σχεδόν 14 χρόνια. Και είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Το είχα θέσει και στο Εθνικό Συμβούλιο, ενώ όντως και καλά κάναμε. Και συνέχισε και η επόμενη κυβέρνηση του Δημήτρη Χριστόφια να δοθούν κίνητρα και προσπάθειες να αξιοποιήσουμε θετικά το άνοιγμα των φραγμάτων. Σήμερα έχω μια ανησυχία. Δεν έχω την απάντηση. Ωραία. Την έβαλα και στο Εθνικό Συμβούλιο. Μήπως τελικά τα φράγματα μας οδήγησαν στο να καθιερωθεί και στις δύο κοινότητες η συνείδηση ότι έτσι θα ζούμε χωριστά σαν καλλιγείτονες και απλά θα ανταλλάσσουμε επισκέψεις. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να μας προβληματίσει. Το κρατάμε. Θα πάω σε τρεις άλλες τηλεφωνικές. Αν έχετε την καλοσύνη να καταγράφουμε τις ερωτήσεις. Κύριε Ματθαίου, σας ακούμε. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Ματθαίου. Χαίρομαι για την εκπομπή που κάνετε, γιατί ενημερώνει τον κόσμο όλο για τα προβλήματα που έχουμε καθημερινά. Το κύριο Λιλίχα, ξέρω τον. Είμαι ο κύριος Αντώνης Ματθαίου, με γνωρίζει ο κύριος Λιλίκας. Ναι. Έζησα 22 χρόνια στο εξωτερικό, Αγγλία και Αυστραλία. Εγώ όταν επήγα και έγινα υπήκος και στις δύο χώρες, δεν ένιωθα ότι ήμουν ξένος. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, ως Ελληνοκύπροι και ως Τουρκοκύπροι, και δύο κοινότητες είμαστε χαμένοι. Το άλλο που θέλω να θέσω είναι αυτό που συζητήσα, ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά λέει τα δικά της και ο κύριος Αναστασιάδης τα δικά του. Εμείς έκανα αυτή την ερώτηση στον κύριο Κασουλίδη. Επήρα τηλέφωνο σε μια εκπομπή που ήταν στον Αντένα και έκανα την εξής ερώτηση. Εάν ο κύριος Αγγιντζήλα λέει ότι τη δική του άποψη, εμείς λέμε διαφορετικά. Πώς θα λύσουμε τον Κυπριακό? Και τι μου απάντησε? Μου απάντησε, αν μιλούσαμε, λέει, την ίδια γλώσσα, θα είχαμε λύσει το Κυπριακό μου καιρό. Μα εμείς προσπαθούμε να μιλήσουμε με τη γλώσσα της τουρκοκυπριακής πλευράς και η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν θέλει να καταλάβει. Πώς
πώς θα έρθουμε κοντά αφού δεν θέλει να καταλάβει τις δικές μας. Θα απαντήσει ο κύριος Λιλίκας σε λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ελένη, εσείς. Παρακαλώ, κυρία Ελένη. Καλησπέρα, κύριε Λιλίκα. Καλησπέρα. Εγώ θέλω να μάθω, μετά τη λύση, να αν έχουμε κάποια λύση, τι σημεία θα έχουμε, τι εθνικών ύμνων και αν διδάσκονται τα παιδιά, αν θα διδάσκονται τα παιδιά μας τα θρησκευτικά. Άκουσα ότι που θα είναι υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, τα παιδιά θα μαθαίνουν τουρκικά. Και κάτι άλλο, βγήκε μια κυρία και είπε για τον Μακάριον έπρεπε να παραιτηθεί. Άμα το 97% που είχε εκλογές εκλέγαν τον Μακάριο και τώρα βγαίνουν προέδροι με 51 ψήφα και πανηγυρίζουν ότι είναι προέδροι. Έπρεπε ο Μακάριος να παραιτηθεί. Το λάθος του Μακαρίου ήταν ένα, που δεν εκρέμασε του Θεοκαβίτα Κίες το κόμμα της κυρίας Ελίτας, που φταίει και διαγράφει τον κόσμο σαν μήνα. Λοιπόν, θα πω και στην κυρία Κυριακού, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κυρία Κυριακού. Επειδή θεωρώ ότι υπάρχει μια παραπληροφόρηση γενικά για όλα τα θέματα που συζητούνται από μέρους του Δυσί και το ΑΚΕΛ, μπορώ να πω, έχω μια αναπορία και θέλω να μου τη λύσει ο κύριος Λιλίκας. Παρακαλώ. Πώς γίνεται οι Τουρκοκύπριοι να είναι 80.000 με 90 κάπου εκεί, πόσο λένε, και αυτός ο αριθμός ήταν και πριν το 1974, έτσι δεν είναι, κύριε Λιλίκα? Ήταν η αναλογία 18% οι Τουρκοκύπροι, ήταν πριν το 1974, ήταν 120.000 περίπου, και εάν εξελίσσεται ομαλά η κατάσταση, λογικά σήμερα οι Τουρκοκύπροι, διατηρώντας το 18% της αναλογίας, διότι περίπου έχουμε την ίδια γεννητικότητα Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, θα έπρεπε σήμερα οι Τουρκοκύπροι να είναι γύρω στις 180.000. Αλλά δυστυχώς, όπως ξέρουμε, η μεγάλη πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων μετανάστευσε κυρίως στην Αγγλία. Ναι. Λοιπόν, πώς γίνεται όμως η αναλογία τότε ήταν 20-80 και οι Ελληνοκύπροι ήταν περίπου 450.500. Πώς γίνεται εμείς να αυξηθήκαμε τόσο πολύ και να μας λέει ο κύριος Αναστασιάδης ότι είμαστε 800.000, ενώ το αρχείο πληθυσμού πριν 4 χρόνια είχε καταγράψει 570.000 Ελληνοκύπριους. Μάλιστα, λοιπόν, ας αρχίσουμε Μισό λεπτό, δεν τελείωσα. Παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή θα είναι 220.000 και εμείς θα είμαστε περίπου 600.000. Εκτός αν θέλουν να βάλουν και τους κοινοτικούς μέσα για να φανεί ότι θα μείνουν λιγότεροι για να εξισορροπήσουν την αναλογία. Γιατί εγώ θεωρώ ότι η αναλογία πληθυσμού αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, θα είναι πέραν των 25% οι Τουρκοκύπριοι και κάπου 75% οι Ελληνοκύπριοι. Άρα, μπορεί να μας το ξεκαθαρίσει ο κύριος Λιλίκας αυτό. Την ανησυχία αναλογία πληθυσμού, από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, αρχίζουμε να απαντούμε. Αρχίζω από την κυρία Κυριάκου. Έχει δίκιο. Είναι αυτό που επισήμανα και στην επιστολή μου στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν είναι 802.000 όπως κατέληξε με τον κύριο Ακιντζή, για να διατηρηθεί περίπου μια αναλογία του 4%, αν και ανέβαινε στο 22% περίπου, 21,5% οι Τουρκοκύπριοι. Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι Ελληνοκύπριοι είναι 667.000. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι οι 220.000 Τουρκοκύπριοι που θα αναγνωριστούν ως Τουρκοκύπριοι με τους επικούς θα αντιστοιχεί περίπου στο 27-27,5%. Άρα, ναι, υπάρχει μια σοβαρή αλλίωση της πληθυσμιακής σύνθεσης. Και εδώ επισημαίνω ότι ο κίνδυνος δεν είναι μόνο για τους Ελληνοκύπριους, είναι και για τους Τουρκοκύπριους. Διότι ξέρουμε ότι έχουν πολύ ψηλότερη γεννητικότητα οι έπικοι από τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Και με αυτήν την αναλογία, σε λίγα χρόνια όντως θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα αλλίωσης του δημογραφικού μας χαρακτήρα. Εντάξει, σε αυτόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επικαλέστηκε τους αριθμούς, για να είμαι δίκαιος προς τον πρόεδρο, τους αριθμούς του αρχείου πληθυσμού.
από, που περιλαμβάνει τις γεννήσεις από το 1916, αλλά δεν περιλαμβάνει τους θανάτους. Και δεν μπορεί να είναι αξιόπιστον αυτό το δεδομένο, διότι από το 1916, ή πριν 100 χρόνια ακριβώς, ναι, γεννήθηκαν 770.000, όπως λέει το αρχαίο πληθυσμό, αλλά πέθαναν και μερικές δεκάδες χιλιάδες κόσμος. Έρχομαι στην κυρία Ελένη. Δεν ξέρω τι σημεία θα υπάρξει και τι εθνικό σύμβολο θα υπάρξει. Τα θρησκευτικά φαντάζομαι ότι στην περίπτωση του, επειδή θα υπάρχουν δύο συνιστώντα κράτη ή πολιτείες ή κρατήδια, εκεί θα έχουν το δικαίωμα να ρυθμίζουν του πολιτισμού τους, της θρησκείας τους, απόλυτα, και της γλώσσας τους και της κουλτούρας τους. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι θα μπορούν να διδάσκονται οι Ελληνοκύπριοι. Έχουμε γνώση γι' αυτό ή υποθέτουμε? Όχι, έχουμε γνώση σε κάποια βασικά ζητήματα τουλάχιστον, όπως είναι για παράδειγμα ότι θα υπάρχουν σχολεία στην άλλη κοινότητα, στην άλλη πλευρά. Το οποίο είναι λάθος για μένα, διότι δεν θα μπορέσουμε να αναμειχθούμε. Πώς θα έρθουν να ζήσουν, εγώ λέω, 30.000 Τουρκοκύπριοι, αν επιθυμούν, στη Λεμεσό, αν δεν μπορούν να έχουν ένα τουρκοκυπριακό σχολείο. Mm. Και εδώ έχει ένα ζήτημα, επειδή πριν, όταν είχα πει ότι θα ζούμε χωριστά δυστυχώς, και είχετε μια αμφισβήτηση από πλευράς προθέσεων του Πρόεδρου, γιατί δεν, για μένα δεν ήταν θέμα προθέσεων. Θα σας πω ότι είχα θέσει στο Εθνικό Συμβούλιο. Για να μπορέσουμε πραγματικά να επανενώσουμε τη χώρα μας, πρέπει να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις που να μπορούν οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι ελεύθερα να ζήσουν όπου θέλουν. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις? Είναι συγκεκριμένες. Εάν το ΓΕΣΥ είναι χωριστόν, έχουμε χωριστά ΓΕΣΥ. Εάν οι κοινωνικές ασφαλίσεις είναι χωριστές, που συμφωνήθηκε να είναι χωριστές, σημαίνει ξεκινούμε να χωρίζουμε συμφέροντα. Ένας που Ελληνοκύπριος που θα είναι στην Κερίνια ή ένας Νεμεσιανός που θα είναι Τουρκοκύπριος που θα είναι στην Πάφο, για παράδειγμα, δεν θα καλύπτεται από το δικό μας γεσί. Αν αρρωστήσει, πρέπει να πάει στο τουρκοκυπριακό συνιστό κράτος. Αυτό είναι λάθος. Θα πρέπει να ενώσουμε στοιχεία που θα ενώνουν τα συμφέροντα μας και θα μας φέρουν πιο κοντά. Τώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πάλι είναι για διευκρίνηση της απάντησης. Σε ό,τι αφορά αυτό που ακούμε, ότι θα επανενωθούμε μέσα στα πλαίσια της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου και ότι θα ισχύουν όλες οι ελευθερίες και ότι όλα αυτά θα λειτουργούν συνενωτικά. Σας ακούω να λέτε πράγματα τα οποία είναι εντελώς άγνωστα αυτή μας. Στην Κύπρο λέμε τα μακρά κοντά έγινε. Θα ισχύει άλλο γεσί, θα ισχύει άλλος τρόπος παιδείας και ανάλογα με την δική τους... Ασφαλώς. Και όχι μόνο αυτά. Δυστυχώς. Ήταν μία από τις εστάσεις μου στο Εθνικό Συμβούλιο. Mm. Είπα στοιχεία όπως είναι το ΓΕΣΥ, οι κοινωνικές ασφαλίσεις, έπρεπε να είναι κοινά. Έστω και να στοιχίζει κάτι περισσότερο στους Ελληνοκύπριους, εγώ λέω. Που ήταν το επιχείρημα, γιατί πρέπει να χωριστά. Διότι αν δεν δημιουργήσουμε κοινά συμφέροντα, πώς θα ενωθούμε? Να σας πω ακόμα κάτι. Που το έβαλα στο Εθνικό Συμβούλιο. Όταν θα υπάρχει περιορισμός στην ιδιοκτησία, όταν θα υπάρχει περιορισμός σε εκλογικά δικαιώματα, έδωσα το εξής παράδειγμα. Εάν εσείς ή εγώ πάμε να εγκατασταθούμε στη Γερμανία, θα έχουμε περισσότερα δικαιώματα από ό,τι αν εγκατασταθούμε στην Κερίνια, στην ίδια μας την πατρίδα. Αυτό δεν είναι λογικό. Αυτό δεν είναι λογικό. Και δεν θα εγκατασταθούμε στην Κερίνια, ούτε οι Τουρκοκύπριοι στη Λεμεσό, δεν θα ζήσουμε ανάμεικτα και ακόμα έναν λόγο. Για αίσθημα ασφάλειας. Εάν υπάρχουν περιορισμοί που κάνουν ανασφαλείς τους πολίτες, δεν θα μετακινήσουν. Εγώ ζήτησα, και το υποστήριξαν και άλλες δυνάμεις, πρέπει να πω, όπως για παράδειγμα στην αστυνομία του Τουρκοκυπριακού Συνιστώντος Κρατηδίου, να υπάρχει μια μικρή δύναμη Ελληνοκυπριών αστυνομικών. Και αντίστοιχα, στην αστυνομία του Ελληνοκυπριακού Συνιστώντος Κρατηδίου να υπάρχει και μια μικρή ομάδα Τουρκοκυπρίων αστυνομικών. Αν συμβεί κάτι σε έναν Τουρκοκύπριο που ζει στην Πάφο, να μπορεί να βρει έναν Τουρκοκύπριο αστυνομικό να του μιλήσει. Δεύτερο, οι υπηρεσίες των κρατηδίων. Δεν μπορεί στο δικό μας το κρατήδιο να είναι μόνο η ελληνική γλώσσα, στον τουρκοκυπριακό μόνο η τουρκική γλώσσα. Πώς θα ζήσει επιστρέψει ο πρόσφυγας? Μπορεί κανείς να δει τους κινδύνους που ελοχεύουν μέσα από αυτές. Δεν είναι μόνο απλά κινδύνοι. Αυτοί απλά είναι παράμετροι που θα μας κρατήσουν χωριστά και τελικά αντί να έχουμε επανένωση, απλά θα νομιμοποιήσουμε τη διχοτόμηση που ζούμε σήμερα. Γιατί για μένα διχοτόμηση είναι να ζούμε χωριστά. Θα πάμε και σε άλλες ερωτήσεις. Έχουμε έτοιμες. Ωραία. Είναι ο κύριος Γιώργος, να τον ακούσουμε, και ο κύριος Μάριος. Και θέλω να επιστρέψουμε πίσω όμως, πριν πάμε στις ερωτήσεις, αν μπορεί ο κύριος Λίκας να μου δώσει μια σύντομη απάντηση, απάνω σε αυτό που είναι και η μεγάλη κίνδυνη της πιθανής λύσης, διότι ένας που γνωρίζει και αναγνωρίζει σε ποια φάση βρισκόμαστε μετά από τόσα χρόνια, δεν μπορεί παρά να δει και τους κινδύνους που ελοχεύουν μέσα από μια λύση, αλλά και τους κινδύνους δίχως λύση. Ασφαλώς. Δηλαδή είναι δύο... Είναι απόλυτα σωστό. Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι η μη λύση δεν είναι λύση. Ναι. Στο βιβλίο μου που γράφτηκε πριν 9 χρόνια,
Έχω ολόκληρο κεφάλαιο που εξηγώ τους κινδύνους που ελοχεύουν από τη μη λύση. Κάνουν μεγάλο λάθος αν υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν. Που μπορούν να πιστεύουν ότι η μη λύση είναι λύση. Δεν είναι λύση. Είναι πολύ επικίνδυνη για τον Κυπριακό Ελληνισμό η μη λύση. Από την άλλη, δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε λύση είναι καλύτερη από την κακή και άδικη κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Είναι αυτός και ο λόγος που το 2004 με μεγάλη πλειοψηφία ο λαός μας απέρριψε το σχέδιο ΝΑΕ. Γιατί έκρινε ότι ήταν χειρότερο από την κακή κατάσταση που έχουμε σήμερα. Άρα, δεν πρέπει να έρθει στον λαό, ούτε να τεθεί ο λαός μπροστά σε ένα δίλημα του τύπου ή επιλέγουμε την απόπειρα δολοφονίας ή την αυτοκτονία. Διότι αν δεν τέτοιο το δίλημα και πάλι ο λαός μας θα πει δεν θα αυτοκτονήσω διότι στην αυτοκτονία δεν έχω πιθανότητες να επιβιώσω, θα ρισκάρω να πάρω την απόπειρα δολοφονίας, μπορεί να αποτύχει ο δολοφόνος. Πρέπει να φέρουμε στο λαό μας μια λύση που να μπορεί να την αγκαλιάσει με θέρμη και να την εφαρμόσει. Άρα με θέρμη. Άρα να υποθέσω ότι είναι υποστηρικτικός ο λόγος και ο τρόπος που παρίσταστε στο Εθνικό Συμβούλιο ακόμα και με τόσο, δηλαδή ακούσαμε πάρα πολύ σωστές γραμμές σε ό,τι αφορά τις μη διαχωριστικές και τις μη διχοτομικές γραμμές τέλος πάντων που θα πρέπει να οριστούν και έχοντας γνώση φύλακες. Να υποθέσει κανείς όταν σας ακούει κύριε Λίκα ότι θα είστε υποστηρικτικοί σε μια περίπτωση πιθανής λύσης που πολλές από αυτές τις παράμετροι θα ακυρώνονται, αυτές οι παράμετροι που σας φοβίζουν, που φοβίζουν τον καθένα από εμάς. Εάν υπάρχει μια καλή λύση, να είστε σίγουροι ότι θα είμαι ο πρώτος πάνω στην εξέδρα να την υποστηρίξω. Μάλιστα. Εάν η λύση όμως είναι κακή και επικίνδυνη. Πάλι θα το πείτε και βεβαίως οφείλετε να το πείτε. Αλλά πρέπει να σας πω στο Εθνικό Συμβούλιο και το είπα πάρα πολλές φορές. Ίσως έχω καταθέσει και ως Συμμαχία Πολιτών έχουμε καταθέσει πιο πολλές προτάσεις. Δεν μείναμε στην κριτική του Πρόεδρου. Και κάποιες τις εισάκουσε. Για παράδειγμα, το θέμα της επίλυσης αδιεξόδων με κλήρωση, μετά από συζήτηση που το θέσαμε έντονα στο Εθνικό Συμβούλιο, ο κ. Αναστασιάς στη συνέχεια μας ενημέρωσε ότι όσον αφορά το νοτάτο δικαστήριο, έφυγε η κλήρωση ως διαδικασία επίλυσης του αδιεξόδου. Παραμένει όμως για το Υπουργικό Συμβούλιο και για την Γερουσία, που για μας και εκεί πρέπει να φύγει. Δεν μπορεί έναν κράτος, δεν υπάρχει σοβαρό κράτος σήμερα που τα σημαντικά ζητήματα του, στα σημαντικά ζητήματα παίρνει αποφάσεις με κλήρωση. Ναι, σημειολογικά θεωρείτε ότι δεν είναι ορθό να κληρώνεται. Όχι, να σας πω τι είναι ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι ότι δίνεις κίνητρο στη μειοψηφία να οδηγεί τα πάντα σε αδιέξοδο. Γιατί στο αδιέξοδο έχει 50% πιθανότητες να επιβάλλει τη δική της γνώμη. Αλλά φανταστείτε ένα σοβαρό ζήτημα που απασχολεί τη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού που είναι Ελληνοκύπρη. Τυχαίνει να είναι Ελληνοκύπρη. Φανταστείτε η τύχη να φέρει η τουρκοκύπρη μειοψηφία να επιβάλλει τη γνώμη της πάνω στην πλειοψηφία. Εννοείται ότι θα φέρει άλλη αναταραχή πιθανώς. Ναι. Και η θέση μου στο Εθνικό Συμβούλιο ήταν ότι πρέπει να σκέφτεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν διαπραγματεύεται την επόμενη μέρα της λύσης. Αυτό το είπα και στον κύριο Νάιτα. Η επόμενη μέρα της λύσης πρέπει να μας οδηγεί σε ασφάλεια και σε ευημερία. Όχι σε νέες αντιπαραθέσεις που θα τσακωνούμαστε ξανά για τις ερμηνείες ή για το ποιος ευθύνεται για τα διεξόδα. Είναι όλο αυτό που μιλούμε όλοι, ότι η λύση θα πρέπει να είναι να διασφαλίζει τέλος πάντων την ομαλή συνέχιση αυτού που ελπίζουμε και αυτού που αγαπούμε ως Κυπριακή Δημοκρατία. Εάν το διασφαλίζει αυτόν και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κεκτημένο, να είστε σίγουροι ότι ο κόσμος θα την αγκαλιάσει. Θα έχουμε όμως αυτή τη λύση. Τέλος πάντων, κάνω εγώ ερωτήσεις. Θα πρέπει να πω σε τηλεφωνήματα. Κύριε Γιώργο, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γιώργος Ωράτης. Ναι, κύριε Ωράτη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Εγώ είμαι ένας αγωνιστής ΕΟΓΑ και εθελοντής ανάπηρος πολέμου. Μάλιστα. Και όπως πολέμησα εγώ και πολέμησε ο Αυξεντίου και πολέμησε ο Ραγόρας Παλικαρίδης και κρεμάστηκε ο Καραολής και τόσοι άλλοι, τόσοι αντάρτες που έπεσαν μέσα στα βουνά μαχόμενοι, πολεμήσαμε για ελευθερία της Κύπρου και για δημοκρατία την οποία δημιουργήσαμε, δημοκρατία Κυπριακής Δημοκρατίας. Εμείς δεν δεχόμαστε καμία λύση και κάνετε καλά να το κάνετε αυτή τακτικά να μιλούν για τι αποτέλεσμα θα έχει αυτός ο τόπος. Και εγώ προσπαθώ ακόμα και την διχοτόμηση, αλλά δεν δέχομαι την ένωση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε ευκαιρία, ακούσουμε και την άποψη του κ. Λίκα απάνω σε αυτό που μόλις βεβαίως μιλούσε για την μη λύση, αλλά να το επαναλάβουμε. Κύριε Μάρη, εσείς. Ναι, καλησπέρα σας. Ναι, κύριε Μάρια, καλησπέρα. Ελίδα μου, συγχαρητήρια για την εκπομπή που κάνετε τελευταία και καλείτε για το θέμα του Κυπριακού που μας καίει όλους. Καλώς ήρθατε. Μπράβο σας. Θα το κάνετε πιο συχνά. Καλησπέριστο και τον κύριο Λιλίκα. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήματα και να θέσω ορισμένα θέματα. Επεράσαν τόσα χρόνια και βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι χειρότερα. Χειρότερα.
με το να μην ζητά, να μην θέλουν ορισμένα κόμματα τη λύση, να μην στηρίζουν τον πρόεδρο, να μην στηρίζουν τις προσπάθειες που γίνονται και να σταθούν δίπλα του όλοι, δεν οδηγά πουθενά. Όμως, εάν σε περίπτωση, εγώ είμαι πρόσφυγας από το Βαρόσι, εάν δεν πάω στο σπίτι μου τώρα, τι έχει να πει ο κύριος Λιλίκας εάν χειροτερέψουν τα πράγματα μετά, γιατί θα του ποιηθούν τα πάντα στην επόμενη, στα επόμενα χρόνια και το γνωρίζουν αρκετά αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και να μην ξεχνούμε ότι εμείς τους εφέραμε πολλά. Με τις πράξεις μας, με την έξαρα μας μεταξύ μας, εμείς τους εφέραμε πολλά. Λοιπόν, τώρα προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να πιάσουμε. Και σιγά σιγά να έρθουμε σε μια αυτή να ενωθούμε με τα άτομα αυτά που ζούσαμε και πριν μαζί τους και είμαστε ενωμένοι. Όμως, ποια είναι τα συμφέροντα και δεν δεχόμαστε τη λύση. Ποια είναι τα συμφέροντα, αν ανοίξουν οι τόποι μας, θα φτηνίσουν τα χωράφια εδώ, θα φτηνίσουν τα πάντα και θα αξιοποιηθούν εκεί οι περιοχές μας, γι' αυτό θα χάσουν λεφτά πάλι. Ποιες είναι αυτές τα συμφέροντα και οι αντιδράσεις των κομμάτων, των μικρών κομμάτων του κυρίου Περδίκη, του ΕΛΑΒ, τι θέλουμε τελικά. Να μας απαντήσουν, σας παρακαλώ, τι θέλουμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, τώρα πάλι θα πάρω μια θέση και θα πω ότι δεν είναι κατά ανάγκη συμφέροντα όταν είναι δημοκρατία, αγαπητέ κύριε Μάριε. Να ακούσουμε όμως τον κύριο Λίκα που βρίσκεται σήμερα εδώ. Δεν έχουμε ούτε το ΕΛΑΜ ούτε τον κύριο Περδίκη. Έχω ακόμα μια ερώτηση όμως, θα μου επιτρέψετε να την πάρω. Κυρία Μάρο. Ναι, γεια σας. Γεια σας κυρία Μάρο. Λοιπόν, εγώ έχω καταντήσει να νομίζω ότι είμαι ο τρελός το τραγούδι του Κώστα Χατζή που τα βλέπει στο μυαλό του όλα ανάποδα. Και θα εξηγηθώ. Έχω κάθε καλή πρόθεση να εμπιστευτώ τον κύριο Αναστασιάδη. Και μου το ζητούν και λέω πρέπει να το κάνω. Έρχομαι όμως και λέω και συμφωνεί και ο κύριος Στοδουλίδης μαζί μου ότι το κεφάλαιο διακυβέρνηση είναι ίσως το σημαντικότερο, γιατί αν δεν λειτουργήσει αυτή η λύση ό,τι και να κάνουμε άλλο θα έχουμε χαθεί. Και συμφώνησε. Και ρωτάω εγώ τώρα ο τρελός του Κώστα Χατζή, αφού το κεφάλαιο διακυβέρνησης δεν είχε λυθεί, αβέτο, Επιτροπής Προεδρία και τέτοια, προς τι ξεκίνησε ο πρόεδρός μας να πάει στο Μον Πελεράν για το εδαφικό, γιατί είπε ότι θα είναι, έχουμε χάρτες, θα πάρει τους αρχηγούς. Και από όλα αυτά τίποτα να μην γίνεται στο τέλος, να φτάνουμε σε ένα αδιέξοδο, να νιώθω ότι τώρα μας έχουν βάλει ένα μαχαίρι στο λαιμό, ενώ θα έπρεπε κατά την άποψή μου να είχε αποφευθεί. Αν δεν είχε ληφθεί το κεφάλαιο διακυβέρνησης, γιατί ξεκίνησε να κάνει όλο αυτό το πράγμα και είμαστε μέσα σε μια αγωνία τόσο καιρό για πράγματα άσχετα. Ας με συγχωρέσουν εμένα οι πρόσφυγες. Δεν με ενδιαφέρει αν η διαφορά στο εδαφικό θα είναι 2% ή 3% ή αν θα πάνε 10.000 πιο πολύ ή πιο λίγοι. Με ενδιαφέρει πρώτα η διακυβέρνηση. Μπορεί να είμαι λάθος, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Είστε σαφής, κυρία Μάρο. Και γιατί λοιπόν όλα αυτά. Πώς λοιπόν να εμπιστευτώ εγώ τον πρόεδρο μου, που έχω κάθε καλή διάθεση γιατί θέλω να λυθεί. Προς Θεού, αλλά λέγοντας αυτές τις απορίες μου, καταντώ να είμαι στους γύρω μου, όχι σε όλους ευτυχώς. Το είπατε, τρελός. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ηλίθιο ή αντικρατικό. Προς Θεού. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μάρο. Να είστε καλά. Λοιπόν, αρχίστε από όπου θέλετε, κύριε Λίκα. Θα πάρω από το τέλος. Θα έλεγα στην κυρία Μάρο ότι είναι σημαντικό το κεφάλαιο της διακυβέρνησης. Δεν είναι το πιο σημαντικό. Όλα είναι σημαντικά. Όλα έχουν την αξία τους. Όπως το θέμα των εγγύσεων, όπως το θέμα της παραμονής στρατευμάτων, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να, αν η Τουρκία δεν τους αποσύρει στο τέλος, να τους διώξουμε, γιατί θα είμαστε και όπλοι εμείς, δεν θα έχουμε εθνική φρουρά. Όπως είναι εκείνο επικίνδυνο, εξίσου επικίνδυνο είναι και το θέμα της λειτουργικότητας. Είπαμε κάποια πράγματα πριν. Βεβαίως. Εάν το σύστημα δεν λειτουργεί, εάν απαιτεί το η μέγιστη καλή θέληση επί διαρκούς βάσεως των δύο κοινοτήτων, τότε θα καταρρεύσει το σύστημα. Διαφωνείτε μαζί με τον πρόεδρο όμως, όπως το έθεσε η κυρία Μάρο, ότι πήγε μέχρι το Μον Πελεράν? Ναι. Εδώ έκανε λάθη τακτικής ο πρόεδρος. Όπως και μεγάλο λάθος τακτικής για μένα, που έχει και ουσία αντιστοιχώς, ήταν η απόφαση που πήρε στο δείπνο με τον κύριο Ακκιντζή.
Ο ίδιος είχε, θέσει στο Εθνικό Συμβούλιο και ομόφωνα το Εθνικό Συμβούλιο συμφώνησε ότι να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν, αλλά αφού πληρωθούν οι προϋποθέσεις που έθεσε ο κ. Αναστασιάδης. Δηλαδή, πριν τη διάσκεψη θα πρέπει να κλείσουν όλα τα κεφάλαια. Θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία επί των κριτηρίων στο εδαφικό και να αποτυπωθεί επί χάρτη. Και να υπάρξει, όπως είπε και η ελληνική κυβέρνηση, προετοιμασία του εδάφους και διερεύνηση διπλωματική των προθέσεων της Τουρκίας για το κατά πόσο είναι έτοιμη να εγκαταλείψει τις εγγυήσεις, για να μην οδηγηθούμε σε μια διάσκεψη η οποία θα καταρρεύσει και ενδεχόμενα θα οδηγήσει και σε επισημοποίηση του αδιέξοδου. Και εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Η τακτική Ερντογάν τους τελευταίους μήνες σε κάτι αποσκοπεί. Ο κ. Ερντογάν επιμένει εδώ και τώρα, άρον-άρο, σύγκληση διεθνούς πενταμερούς διάσκεψης ή πολυμερούς ή πενταμερούς. Ναι. Και λέω το εξής, γιατί επιμένει ο κ. Ερντογάν τόσο πολύ? Επίγεται, αγχώνεται, μην πας και δεν λυθεί των Κυπριακών? Όχι, κατά την άποψή μου, επίγεται πρώτο για να προλάβει τη λήξη της Συριακής κρίσης, που είναι προς το τέλος της πλέον. Και να αξιοποιήσει την κυβέρνηση Ομπάμα και το μεταβατικό αυτό στάδιο, όπου θα υπάρχει έναν κενό σε εισαγωγικά εξουσία, δεν είναι πραγματικό κενό, διότι στις 20 Ιανουαρίου αναλαμβάνει η νέα κυβέρνηση Τραμπ. Το ίδιο θα υπάρξουν αλλαγές και αλλού που επηρεάζουν και την Τουρκία και εμάς. Ταυτόχρονα, κορυφώνοντας τη διαδικασία ο Ερντογάν και παραμένοντας αδιάλειπτος, διότι παραμένει, τον ακούμε καθημερινά να μιλάει για συνέχιση των εγγύσεων και να μιλάει και για παραμονή των στρατευμάτων και αποχώρηση σε βάθος χρόνου. Κάτι που δεν σημαίνει ότι εμείς το δεχόμαστε. Ναι. Τι μπορεί να προκύψει τότε μέσα από μια τέτοια διάσκεψη? Είτε θα αναγκαστούμε εμείς να υποχωρήσουμε και να δεχτούμε εγγυήσεις και παραμονή στρατευμάτων, που το πιο πιθανό θα την απορρίψει ο λαός μας. Και ένα δεύτερο όχι στο δημοψήφισμα, με ό,τι αυτό σημαίνει. Που μπορεί και ο πρόεδρος όμως να μην τη φέρει κανένα. Ή μπορεί ακριβώς ο πρόεδρος να μην το δεχτεί, ναι, και η Ελλάδα να μην συμφωνήσουν. Mm-hmm. Οπότε, αν το δεχτούμε μεν και περάσει και από τον λαό, θα έχουμε μια λύση που ικανοποιεί όλες τις τουρκικές απαιτήσεις και θα γίνει αυτό που ο ίδιος ο κ. Αναστασιάδης είπε στον κ. Παυλόπουλο, θα είμαστε τουρκικό προτεκτοράτο. Εάν το απορρίψει ή ο πρόεδρος ή ο λαός, πάμε σε ένα δεύτερο όχι και πάμε τότε σε αποτυχία τη διάσκεψη. Αποτυχία και κήρυξη αδιεξόδου θα είναι κάτι το οποίο επιδιώκει ενδεχόμενα ο κ. Ερντογάν, mm-hmm, για να πει στη διεθνή κοινότητα ότι το Κυπριακό είναι είτε μη επιλύσιμο πρόβλημα, άρα ξεχάστε το, μην ασχολείστε, ή θα πρέπει να αναζητηθεί άλλη μορφή λύση του Κυπριακού. Είναι η επικινδυνότητα που εγείρεται μέσα από όλο αυτό που επιχειρείται. Ερώτηση μου τώρα είναι, η δική σας η άποψη, γιατί ο πρόεδρος Αναστασιάδης μέσα σε αυτό που είναι ένα ναρκοπαίδιο πραγματικό, μέσα στην ειλικρινή παραδοχή ότι θα πρέπει να βρούμε μια βιώσιμη λύση και δίκαια λύση, γιατί να το επιχειρήσει με κίνδυνο και του εαυτού του, του δικού του στάτους, αλλά και της ευθύνης που έχει απέναντι στον λαό μας? Νομίζω με ξέρετε πολύ καλά ότι δεν κάνω ποτέ δίκη προθέσεων και δεν θα κάνω ούτε σήμερα δίκη προθέσεων. Όχι, θεωρώ ότι μπορείτε να μου απαντήσετε πολύ ειλικρινά, γιατί γνωρίζω την ειλικρινία σας. Επειδή είμαι ειλικρινής, θα πω ότι θεωρώ ότι ο πρόεδρος κάνει λάθος εκτίμηση των εξελίξεων, λάθος εκτίμηση του διεθνούς περιβάλλοντος και λάθος εκτίμηση των πραγματικών προθέσεων. Άρα θεωρείτε ότι ήταν λάθος εκτίμηση του πρόεδρου? Προτιμώ να θεωρώ αυτό παρά οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Και γι' αυτό θα έπρεπε να διαβουλευτεί και με την ελληνική κυβέρνηση και με το Εθνικό Συμβούλιο, όπως είχε δεσμευτεί πριν καταλήξει σε αυτό που κατέληξε στο δείπνο. Όσον αφορά τώρα τον κύριο Μάριο, σίγουρα ο χρόνος δημιουργεί, με το πέρασμα των χρόνων, όπως είπε, δημιουργούνται νέα δεδομένα. Αλλοιώνεται με τον επικισμό ο χαρακτήρας του νησιού μας, πιο πολιτιστικός χαρακτήρας, έχουν δοθεί τουρκικές ονομασίες στα ελληνικά χωριά. Και αυτό δεν μπορεί να το παραβλέψει κανένας. Και ο περαιτέρω επικισμός, είπε ο Μάριος. Και ο επικισμός ακριβώς αλλοιώνει το δημογραφικό χαρακτήρα. Όλα αυτά είναι, αυτό που λέω εγώ, η κίνδυνη από τη μη λύση. Γι' αυτό πρέπει να εξευρεθεί λύση. Αλλά θα πρέπει η λύση να ανατρέπει αυτά τα δεδομένα που έφερε η εισβολή, όχι να τα νομιμοποιεί. Αυτή είναι η μόνη μας διαφωνία. Εάν τα ανατρέπει αυτή η μια λύση, να είστε σίγουροι ότι ο λαός θα την αγκαλιάσει. Μίλησε για το πρώτο, είπε ότι είναι από το Βαρόσι. Θα του πω ότι θα μεταφέρω κάτι εδώ που το διαπραγματεύτηκα προσωπικά εκ μέρους του αείμνηστου Τάσου Παπαδόπουλου και ως εμπειρία για τον πρόσφυγες αμοχός του. Γιατί πολλές φορές πολλοί παίζουν με τον πόνο όλων των προσφυγών και πιο ειδικά των αμοχωστιανών. Και έχουν κάνει πολλές φορές ηλικιωμένους αμοχωστιανούς να ετοιμάσουν τις βαλίτσες τους. Πολύ σωστά. Και πολλές φορές προειδοποιούσα και μου έλεγαν ότι δεν θέλω να δει το Βαρέωση. Το 2006, 27 περίπου του Δεκέμβρη του 2006, με πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Εξωτερικών της Ισπανίας του Μωρατίνος, από την τουρκοκυπριακή πλευρά, ο κ. Σταλάτα, από την ελληνοκυπριακή διαπραγματευόμουν εγώ, καταλήξαμε σε συμφωνία.
για το άνοιγμα του λιμανιού της Αμοχώς του υπό την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην παγώσουμε τα 8 κεφάλαια που παγώσαμε 3 μέρες αργότερα και να επιστραφεί η πόλη της Αμοχώς του. Συμφωνήσαμε μάλιστα και τη διαδικασία επιστροφής της πόλης της Αμοχώς του μέσω των ΗΠΑ και το ψήφισμα και όλα. Και την απέρριψε ο κύριος Ερντογάν. Εξού και οδηγηθήκαμε 3 μέρες αργότερα να πάμε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και να παγώσουμε τα 8 κεφάλαια της Τουρκίας. Πρέπει να πω ότι και το 2004 και σήμερα η τουρκική πλευρά και στην περίπτωση λύσης δεν δέχεται τα εδάφη που θα επιστραφούν να επιστραφούν από την πρώτη ημέρα. Όπως εμείς μας ζητούν από την πρώτη ημέρα να καταλύσουμε το κράτος μας. Μας ζητούν από την πρώτη ημέρα να καταλύσουμε την εθνική φρουρά. Κύριε Λίκα, σας ακούω να μιλάτε και επισημαίνω ότι έχετε καταγράψει πολύ σωστά όλο αυτό που είναι η γραμμή η τουρκική. Έτσι. Τι υποψιάζεστε σχετικά με το Κυπριακό? Έχοντας... ότι προσπαθούν να μας οδηγούν πάντα σε αυτό που είναι η άρνηση ενός σχεδίου για να υπάρχει υποβίβαση και υποβάθμιση, ότι είναι καταστρατηγημένη αυτή μια τακτική παγιωμένη της Τουρκίας, την οποία πάντα εμείς μπίπτουμε στο συνεχόμενο λάθος. Θέλω να πω ότι η Τουρκία έχει μια διαχρονική στρατηγική που η οποία στοχεύει να πάρει με τον ένα ή τον άλλον τρόπο τον πλήρη έλεγχο της Κύπρου. Δεν την ενδιαφέρει η διχοτόμηση. Πιστέψτε με, δυστυχώς ούτε καν η διχοτόμηση δεν την ικανοποιεί. Εκείνο που επιδιώκει είναι μέσα από τη λύση του Κυπριακού να έχει λόγο και έλεγχο επί ολόκληρης της Κύπρου. Λόγω και ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της διάστησης της Τουρκίας, αλλά και λόγω της γεωστρατηγικής αξίας της Κύπρου. Το είπε πολύ καθαρά ο Νταβούτογλου προς το τέλος του βιβλίου του, που δεν αναφέρονταν στο Κυπριακό. Καταλήγοντας πώς θα γίνει η Τουρκία η νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία, που είναι το όραμα και του Ερντογάν, είπε ότι για να μας πάρουν σοβαρά γραφή όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις ότι εμείς είμαστε η περιφερειακή υπερδύναμη, θα πρέπει να ελέγχουμε την Κύπρο. Αν δεν ελέγχουμε την Κύπρο, δεν θα μας πάρει κανένα στα σοβαρά. Ερώτηση που μπορεί να απαντήσει και την πρώτη ερώτηση. Θα πω όμως μόνο για τον κύριο Μάριο, για να μην επανέλθω. Ναι. Είπε, μα τα μικρά κόμματα ή κάποια κόμματα δεν δέχονται τη λύση. Κανένας δεν εμποδίζει τη λύση. Εγώ λέω από το στούντιο του ΡΙΚ. Να προχωρήσει ο κ. Αναστασιάδης. Ας προχωρήσει αύριο. Διερωτήθηκε κανένας γιατί 5 χρόνια ο κ. Βασιλείου, 10 χρόνια ο κ. Κληρίδης, 5 χρόνια ο κ. Χριστόφιας, 4 χρόνια ο κ. Αναστασιάδης. Αφήνω μόνο η παρένθεση τα τελευταία 30 χρόνια ήταν τα 5 χρόνια ο Δάσου Παδόπουλου, που κάποιοι μπορεί να λένε ότι δεν ήθελε λύσεις. Σας διαβεβαιώ, ήθελε και αγωνίστηκε για την λύση. Συμφέροντα, αλλά... είπε ο κ. Μάριος. Ήγηρε αυτό... τα προσωπικά συμφέροντα για τα οποία γίνεται λόγος. Μα εάν ισχύει αυτό που μας λένε αυτοί που επιμένουν λύση, χωρίς να δίνουν τόσο μια φάση και χωρίς να εστιάζουν ενδιαφέρον στην ποιότητα της λύσης και μας λένε η λύση θα φέρει ανάπτυξη, θα φέρει δισεκατομμύρια στην Κύπρο, η λύση θα μας κάνει περίπου όπως το Κουβέιτ, τα Εμμυράτα. Όχι, συμφέροντα πολιτικά, μπορεί να πω. Μα αν θα μας κάνει φέρει τόσα λεφτά η λύση του Κυπριακού, θα πάνε όχι μόνο τα χωράφια των κατεχομένων εδαφών μας και τα χωράφια της Πάφου και της Λεμεσού και της Λευκοσίας. Θα πάνε σε ψηλές τιμές. Υπενήχθηκε κομματικά συμφέροντα. Όχι, είναι, εγώ το σημείο σα επιλέξει. Υπενήχθηκε, θα φτηνήσουν τα χωράφια. Ωραία, μπορεί εγώ να το πει. Ότι λάθος. Υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Αν πα και ανησυχούν οι μη πρόσφυγες, ότι θα μειωθεί η αξία. Ξέρετε, εάν υπάρξει μια καλή λύση, που είναι δίκαιη και είναι και βιώσιμη και λειτουργήσει αποτελεσματικά, μια τέτοια λύση που θα φέρει ασφάλεια και σταθερότητα στην Κύπρο, θα βοηθήσει σταδιακά και στην οικονομική ανάπτυξη. Θα πείσει και τους ξένους επενδυτές να έρθουν. Θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πολύ πιο εύκολα από τη σήμερα και το φυσικό μας αέριο, το οποίο θα το δείτε πολύ σύντομα με τις νέες γεωτρήσεις που θα γίνουν την άνοιξη. Μας κρύβει τέτοιον πλούτο που είναι δυσανάλογα μεγάλος με το μέγεθός μας. Άρα το ζήτημα είναι όχι αν μπορούμε να περάσουμε καλά ή αν μπορούμε να πετύχουμε οικονομική ανάπτυξη. Το ζήτημα είναι αν θα μπορέσουμε να κάψουμε την οικονομική αλλαξία, να φέρουμε τέτοια λύση που να μας επιτρέψει να φέρουμε την οικονομική ανάπτυξη. Ερώτηση όμως, και θα απαντηθεί και η πρώτη ερώτηση του κύριου Γιώργου. Είπατε ότι ο στόχος της Τουρκίας, δυστυχώς, υποψιάζεστε και ίσως είναι και εμφανέστατος για μερικούς, ότι θέλει να ελέγξει όλη την Κύπρο. Ας πούμε ότι και αγωνιάται. Αυτό που έχω κατανοήσει είναι ότι αγωνιάται να είναι μια λύση όπως αγωνιούμε όλοι, να είναι λειτουργική και σωστή και δίκαιη, με το σωστό περιεχόμενο κτλ. Σε περίπτωση μη λύσης, εάν ο στόχος της Τουρκίας είναι αυτός, ποια είναι τα δεδομένα, θα γίνει διχοτόμηση? Λέτε δεν τη θέλει η Τουρκία. Θα θελήσει έλεγχο και με δεδομένο τον πλούτο των υδρογονανθράκων και του πετρελαίου. Αυτό μας προέκυψε τελευταία. Ήθελε τον έλεγχο της Κύπρου και πριν ακόμα ανακαλύψουμε το φυσικό μας αέριο η Τουρκία. Ένα σύντομα. Για γεωστρατηγικούς λόγους το θέλει η Τουρκία τον έλεγχο της Κύπρου και θα συνεχίσει να τον επιδιωκεί. Για να μην προσθέσω ότι με τον νέο
πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ερντογάν, που έχει τα μεγάλα Οθωμανικά όνειρα, που αφισβητεί 18 ελληνικά νησιά και τη συνθήκη της Λοζάνης. Εδώ μπαίνει πλέον και μια νέα ιδεολογία. Πέραν από τα γεωστρατηγικά συμφέροντα της Τουρκίας, μπαίνει και ένας επεκτατισμός που έχει να κάνει με τη μεγάλη ιδέα του Ερντογάν να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Την οποία συζητήσατε και στην Ελλάδα πρόσφατα. Ναι, το οποίο καθιστάται ακόμα χειρότερο, βέβαια. Ο μόνος τρόπος είναι αυτό που σας είπα πριν. Να πάρουμε τέτοια μέτρα, να κάνουμε τέτοια στρατηγική που να μπορέσει να καταστήσει την κατοχή να σύμφωρη. Μόνο όταν δεν συμφέρει πλέον της Τουρκίας, πληρώνει υψηλό κόστος, θα μπει στον προβληματισμό ο κ. Ερντογάν, αν του συμφέρει, αν συμφέρει στην Άγκυρα να συνεχίσει αυτή την πολιτική. Ωραία, αυτό είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό των δικών σας εισηγήσεων και το έχουμε καταγράψει. Υπάρχει όμως μεγάλος κίνδυνος σε περίπτωση μη αποδεχτής λύσης. Μπορεί να μην αποδεχτεί, μπορεί να την απορρίψει και ο ίδιος ο πρόεδρος, εσείς ως Εθνικό Συμβούλιο, εμείς ως λαός. Πόση κίνδυνη και πώς αλλιώς, εκτός από αυτή την δική σας εισήγηση, μπορεί κανείς να αναχαιτήσει αυτό που είναι ο φόβος και ο τρόμος όλο. Τον επεκτατισμό της Τουρκίας και με δεδομένα τα πετρέλαια και με την ανάπτυξη. Πολύ σωστά το θέτετε. Εάν δεν υπάρξει λύση, είτε και υπάρξει αδιέξοδο, είτε απορριφθεί από τον λαό, είτε υπάρχει αδιέξοδο στη Γενέβη, θα πρέπει και θα πρέπει να το κάνουμε από τώρα. Πρέπει να πάει ο πρόεδρος και να έχει πλάνο Β στην τσέπη του. Να μην αυτοσχεδιάζουμε σε συνθήκες πανικού. Θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο να ενισχύουμε το κράτος μας. Η Κύπρος έχει μια γεωστρατηγική θέση που την κάνει, που θα ανεβάζει την αξία της. Ήδη κάναμε μια συμφωνία από το 2007 με τη Γαλλία, αμυντικής συνεργασίας. Κάναμε μια παρόμοια συμφωνία με τη Γερμανία και τους παρέχουμε και στις δύο αυτές τις χώρες στρατιωτικές διευκολύνσεις. Να κάνουμε παρόμοια συμφωνία και με τη Ρωσία που το θέλει πάρα πολύ. Να ενισχύσουμε δηλαδή με σημαντικούς πρωταγωνιστές, με διεθνείς παίχτες, τη θέση της Κύπρου. Θα πρέπει ταυτόχρονα να δούμε μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τι μπορούμε να κάνουμε και υπάρχουν προηγούμενα για να ανατρέψουμε τους όποιους αθέλετες σχεδιασμούς της Τουρκίας για προσάρτηση. Υπάρχει το προηγούμενο της προσάρτησης της Κριμαίας από τη Ρωσία που παρότι δεν είχε καμία σχέση με τα κατεχόμενα γιατί ήταν ρωσικό έδαφος η Κριμαία προηγούμενα, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε πολύ σκληρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Μπορούμε να απαιτήσουμε και να πετύχουμε ακριβώς τις ίδιες κυρώσεις για την Τουρκία. Και πιστέψτε με, εάν για την Ρωσία, που είναι πολλαπλάσια πιο ισχυρή από την Τουρκία, τις κόστιζουν ακριβά αυτές οι κυρώσεις, οι κυρώσεις αυτές επί της Τουρκίας δεν μπορεί να τις αντέξει η Τουρκία. Να κρατήσουμε αυτό το πλάνο Β, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος, όπως τον έχετε υπογραμμίσει και εσείς και το αναγνωρίζει ο καθένας που διεισδύει λίγο περισσότερο σε ό,τι συμβαίνει και σε ό,τι πραγματικά είναι το καυτό θέμα το δικό μας, το εθνικό. Έχουμε τρεις τηλεφωνικές, θα τις καταγράψουμε. Υποψιάζουμε ότι θα πάμε διαφημιστικό μετά που θα τις καταγράψουμε και θα επανέλθουμε για να τις απαντήσουμε. Κύριε Ταλιώτη, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να θέσω και εγώ τα ερωτήματα μου. Ναι, βεβαίως. Λέει ο κύριος Λιλίκα για στρατηγική. Η στρατηγική είναι μεγάλη λέξη και παίρνει καιρό χρόνο να υλοποιηθεί. Έχουμε τον χρόνο αυτό για να αλλάξουμε τη στρατηγική μας τώρα. Επίσης, θέσεις που όντας υπουργός εξωτερικών για αλλαγές στο σχέδιο ΑΜΑΝ. Επίσης, το ρώτημα που θέσανε με τη συμφωνία της 9ης Ιουλίου φαίνεται ότι ο ίδιος ο κ. Λιλίκας της απορρίφθη. Πού είναι στις ερωτήσεις της θέσης του. Τι εννοείται, ποια 9η Ιουλίου και τι απορρίπτει από αυτήν. Τι εννοείται απορρίπτει ο κ. Λιλίκας, που γίνεται πιο σαφής. Αφού δεν υποστηρίζει τη διαδικασία που θέθηκε. Τώρα, εγώ τι κατάλαβα από το η φιλοξενία του κύριου Λιλίκα σήμερα είναι ότι δεν απορρίπτει ούτε την διαδικασία, ούτε τη λύση. Όταν λέει για νέα στρατηγική, τι εννοώ. Ωραία, να τον ακούσουμε απάνω στη νέα στρατηγική. Αν και εξεφράστηκε και είπε και για πλάνο Β και για κάποια προποθέσεις που θα πρέπει να τηρήσουμε απέναντι στην Τουρκία σε σχέση με χώρες, φίλες χώρες κτλ. Κτλ. Ας τον αφήσουμε να το εξηγήσει ο ίδιος αργότερα. Πάμε και στον κύριο Νίκο. Κύριε Νίκο, εσείς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Θα θερμά συγχαρητήρια στον κύριο Λιλίκα για την σταθερή του στάση στο Κυπριακό. Ευχαριστώ. Και γιατί είναι πολύ κατανοητό αυτά που μας λέει.
Κυρία Λίτα, οι τουρκικοί σχεδιασμοί και οι θέσεις τους δυστυχώς είναι αυτές που επαληθεύονται καθημερινά. Mm-hmm. Και όχι θέσεις που ακούμε από διαφορούς θειασότητες της ζωνικής ιδεολογικής ομοσπονδίας και πόσο μάλλον του Προέδρου μας, γιατί ό,τι μας υποσχέθηκε προεκλογικά δυστυχώς έχει κάνει ακριβώς τα αντίθετα. Απευθυνθήκατε σε μένα, τώρα είναι ερώτηση στον κύριο Λιλίκα. Απλώς μια τοποθέτηση. Και επειδή κύριε Λιλίκα, πολλές φορές ο Πρόεδρος μας λέει πως δεν έχετε κάτι να εισηγηθείτε, αυτό αληθεύει ή αυτός δεν θέλει να ακούσει. Σας δεν έχω κάτι να εισηγηθείτε. Κάποιοι εμείς πλήρης από μας λένε πως διαπραγματεύονται εκ Μετροπής Προεδρία την μερική εγκύση και την παραμονή μέρους του κατοικού στρατού για 10 με 15 χρόνια σε περίπτωση που όλα βαίνουν καλώς. Και εγώ επειδή είμαι ευσεβοποτιστής, πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά. Ερώτημα, σε περίπτωση μετά από ένα θερμό επεισόδιο γίνεται γενικευμένη σύραξη Ελλάδος-Τουρκίας, ο πρόεδρος της Ενδυμένης Κυπριακής Δημοκρατίας είναι Τούρκος έπικος, γιατί με όλους αυτούς που δεν κυβερνούσαν Αστασιάδης, οι έπικοι θα είναι περισσότεροι από τους Τουρκοκύπριους. Τι ακριβώς θα πράξουν οι Έλληνες της Κύπρου, θα βγει έστω και ένας Τούρκος στρατιώτης, ή θα κάνουν ανενόχλητη περίπεδο και στις ελληνικές περιοχές υποδουλώντας το υπόλοιπο νησί μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τικό. Ευχαριστώ πολύ. Να πάω και στον κύριο Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου. Ναι, γεια σας. Παρακαλώ. Γεια σας, κύριε Ρίτα. Γεια σας, κύριε Λίκα. Γεια σας. Καταρχήν, κύριε Ρίτα, έτσι έχω μια θλίψη. Ήθελα να κάνω μια πράκριση. Αν είναι δυνατόν οι κομματάρχες, ειδικά οι εκπρόσωποι τους, να είναι λίγο πιο ευπρεπείς όταν αναφέρονται στον Πρόεδρο. Εγώ δεν ψήφισα αυτόν τον Πρόεδρο, αλλά ως Κύπριο να ακούω να καθυβρίζεται ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ειδικά τα μικρά κόμματα όταν βγάζουν κάποιους τους λεγόμενους εκπροσώπους τους. Εδώ δεν είχαμε. Κρατούν μια κολλούα. Ναι, δεν αφορά και να τη διαβάσουν, δεν ξέρουν, πήγε μου. Σημαίνει το πολιτικό τους ανάστημα είναι τόσο μικρό και να ακούει να λέγουν τόσα αισχρά λόγια. Αισχρά, πραγματικά είναι με τα λύπη. Αυτό μια γενική πράξη. Ναι, αλλά δεν αφορά τον κύριο Γιώργο Λιλίκα, έτσι καθαρά. Δεν το λέω για τον κύριο Λιλίκα, το λέω γενικά για όλους. Γιατί παρευρίσκεται εδώ το σήμερα. Λοιπόν, δεύτερο, αυτό είναι το μια παράκριση. Δεύτερον, να μην πολυλογώ, επειδή αναφέρθηκε ο κύριο Λιλίκα σε όλους τους πρόεδρους και για όλα τα σχέδια, έτυχε το σχέδιο ΑΝΑΝ, το οποίο πραγματικά τα λεπτομένες να το διαβάσω επισταμένος πάρα πολλές φορές. Και θέλω να μου πει πραγματικά ο κύριο Λιλίκα. Πώς, διότι τη λέξη που είπε προηγουμένως ότι επιέσαν τον τα άλλα κόμματα να δεχθεί την επιδιατησία, για μένα δεν είναι στάτη. Διότι τη χάνει τον Τάσο Παδόπουλο να είναι συμμαχητής του και τον έξαρες απόψεις του, τι ισχυρό γνώμη είχε. Εγώ να πιστέψω ότι τον επιέσαν τα άλλα κόμματα και δέχτηκε την επιδιατησία, αυτό είναι κάθε ολοκληρία, κάθε μέρα ψέμα, διότι ήξερα το χαρακτήρα του, όχι για τίποτα. Δεύτερον, παραλείπουν να μας πούν τώρα λέγουν για την εκπαιδευτική προεδρία. Μέσα στο σχέδιο ΑΝΑΝ, κυρία Ρηλίκα, καταγράφεται ότι καταργείται ο θεσμός του Προέδρου και δημιουργείται Προεδρικό Συμβούλιο αποτελούμενων από τέξ 4 Ελληνοκύπριους και 2 Τουρκοκύπριους και να είναι περιτροπής Προέδροι 10 μηνών. Τρίτον, όσο για την εγγύηση και ξέρω εγώ, καμία ανοίξη, μόνο μας έλεγαν πότε να φύγουν ορισμένα στρατεύματα, καρετώσουν και έξω. Και διερωτούμε, με αυτό το σχέδιο, ο Τάος Παπαδόπουλος μας συνεργάζει, πώς και δεν το απέρριψε ο ίδιος και το έφερε και το φέρουμε βαρέως. Μα σκεφτείτε, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Το κρύβουν αυτό το πράγμα, το αποκρύβουν να μας εξηγήσουν γιατί δεν το απέρριψε ο ίδιος ως διαπραγματευτής και πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και τώρα έχουμε αυτό το βαρύδι όπου πάμε να κορυψέ το σχέδιο Ρανά και έχει αυτά τα πράγματα. Πώς κύριε Λίκα διαπραγματευτήκατε και δεχτήκετε εκπαιδευτικής προεδρίας, προεδρικό συμβούλιο το οποίο τώρα όλοι φωνάζετε, προεδρικό συμβούλιο από το 2004, όσο για τις εγγύσεις, καμία νίκη. Σαφέστατο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πάω διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πίσω, κύριε Λίκα, για να απαντήσετε. Yes. Μείνετε μαζί μας. Λοιπόν, όσο
που μπορείτε σύντομα και μια θέση έτσι γενικότερη, ναι, γιατί φτάσαμε στο τέλος. Απολογούμε στους τηλεθεατές. Εντάξει, θα είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Είπε ο κύριος Ταλιώτης ότι η στρατηγική απαιτεί χρόνο και θα χάσουμε χρόνο. Έχει δίκιο ότι απαιτεί χρόνο για να υλοποιηθεί. Όμως χωρίς στρατηγική χάνουμε χρόνο και πολύ φοβάμαι ότι επιτρέπουμε στην Τουρκία να παρατείνει την κατοχή. Χρειάζεται στρατηγική για να ανοίξει ο δρόμος για τη λύση του Κυπριακού όσο γίνεται πιο νωρίς και για μια σωστή λύση του Κυπριακού. Αυτά που είπε ο κύριος Νίκος, δεν θα ασχοληθώ με τις προτάσεις μας. Ανέφερθηκα προηγουμένως, καταθέσαμε 70 σελίδες στρατηγικής του Εθνικού Συμβουλίου. Έκανε μια αναφορά για την εκπεριτροπή της Προεδρίας για τις μεταβατικές περιόδους. Ξέρετε, οι μεταβατικές περιόδοι ξεκίνησαν για τα στρατεύματα, μετά ξεκίνησαν για τα εδάφη που θα μας επιστραφούν. Τώρα ξεκίνησαν να συζητούν μεταβατικές περιόδους για το κεκτημένο και μεταβατικές περιόδους και για τις εγγύσεις. Και το μεγάλο ερώτημα δεν απαντάτε. Εάν η Τουρκία δεν υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της σε αυτήν την μεταβατική περίοδο, 10-15 χρόνων που ζητάει η Τουρκία, ποιος θα τις επιβάλλει να τις εφαρμόσει? Μάλιστα. Σε αυτό το ερώτημα δεν υπάρχει απάντηση, δυστυχώς. Άρα, μένουμε εκτεθειμένοι. Η εκπεριτροπή της Προεδρίας δεν. Προς το παρόν δεν έχουμε απάντηση. Ναι, μπορεί να τώρα που μιλούμε εδώ, μακάρι να έχουμε απάντηση, να μην χρειάζονται καν οι μεταβατικές περιόδοι. Αλλά μιλήσατε για την εκπεριτροπή της Προεδρίας. Ξέρετε, η εκπεριτροπή της Προεδρίας, ακούω κάποιον να λένε, μα είναι συμβολικό ή είναι για λόγους. Μας είπαν, κύριε Λίκα, εδώ από αυτό το βήμα ότι δεν περιέχει εκτελεστική εξουσία. Όχι, δεν περιέχει. Πιστέψτε με, τώρα στο Εθνικό Συμβούλιο μας είπε ο πρόεδρος ότι το κράτος έχει εκτελεστική εξουσία πρόεδρων και 11 υπουργούς, όπως είναι ακριβώς σήμερα. 7 Ελληνοκύπριοι και 4 Τουρκοκύπριοι με τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Θα έχει και αντιπρόεδρο, που προβλεπόταν και στο Σύνταγμα του 60. Άρα θα υπάρχει εκτελεστική εξουσία. Όμως το ζήτημα της εκπαιδευτικής προεδρίας δεν είναι τόσο αθώο όσο ακούγεται. Θα πω μόνο ένα απλό παράδειγμα και δεν το ζητάει για εγωιστικού λόγου στην Τουρκία. Κλείνουμε πάνω σε αυτό. Εάν το 1963-64 που αποχώρησαν οι Τουρκοκύπριοι με οδηγίες της Τουρκίας από όλους τους θεσμούς του κράτους, δεν ήταν Ελληνοκύπριος πρόεδρος και ήταν Τουρκοκύπριος γιατί ήταν η σειρά του, η διεθνής κοινότητα, το Συμβούλιο Ασφαλείας θα διαπραγματευόταν με εκείνον τον πρόεδρο. Πολύ σωστό. Άρα δεν έχει κινδύνους και με αυτές τις λειτουργίες, τα βέτο, τις ειδικές πλειοψηφίες που μπορεί να παραλύσουν το κράτος, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Εφόσον εμπεριέχει εκτελεστική εξουσία, ασφαλώς, είναι κίνδυνος. Και θα είναι ο εκλεγμένος, σε πάση περιπτώσει, αρχηγός του κράτους. Εντάξει, δεν θα πω σε αυτά που αναφέρθηκε ο κύριος Γιώργος. Κλείστε εσείς με ένα δικό σας. Θα κλείσω με το εξής. Σε αυτές τις συνθήκες που βρισκόμαστε σήμερα, έχει μια τεράστια ανευθύνη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και δεν θα σταθώ στα οπκεράτη στο κλείσιμο μου. Πάμε σε μια διάσκεψη μέσα σε φοβερά δύσκολες συνθήκες, με αρνητικό διεθνές περιβάλλον και με έναν αρνητικό και ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα πλαίσιων και υποεκβιασμούς. Εκβιασμούς Ερντογάν και απέναντι μας και στην Ελλάδα. Έχει υποχρέωση ο Πρόεδρος, αν θέλει να υπάρξει ενότητα, για πρώτη φορά, έστω και την Ιστάτη, να συγκαλέσει Εθνικό Συμβούλιο. Ακόμα θα έλεγα έναν άτυπο συμβούλιο με συμμετοχή και της ελληνικής κυβέρνησης, όπως έγινε τότε με τον Παρπαρός που είχε έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός, και των ελληνικών κομμάτων για να χαράξουμε τουλάχιστον, όχι τη στρατηγική, την τακτική μας και να επιτευχθεί η ελάχιστη ενότητα για τις θέσεις που θα υπερασπιστούμε στη Γενέβη. Θα συνοδεύσετε, κύριε Λυκά, εσείς στη Γενέβη, ενώ ως Εθνικό Συμβούλιο θα παραστείτε. Εμείς το ζητήσαμε να παραστούμε, ναι, δεδομένου ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βέβαια θα μας αξιοποιήσει εκεί, να ακούει τις απόψεις μας. Και να κρίνει εκείνος, αλλά να ακούει τις απόψεις μας. Μας δώσει την ευκαιρία να το βοηθήσουμε με απόψεις. Εμείς δεν απαιτούμε να υιοθετήσει τις απόψεις μας, αλλά τουλάχιστον να τις ακούσει. Πολύ σωστό. Και εμείς θα κρατήσουμε ότι κίνδυνος, προσοχή και στα θέματα διχοτόμησης, προσάρτησης, αλλά και στα θέματα της λύσης χρειάζεται να έχουν γνώση οι φύλακες. Να πω με δύο λόγια ότι εγώ απορρίπτω κάθε μορφή διχοτόμηση, είτε φανερή είτε συγκεκαλυμμένη. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο πρόγραμμά μας. Ευχαριστούμε για τους τηλεθεατές μας.